Καλησπέρα και καλή διασκέδαση να έχετε. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, δίπλα μου Αγάπη Γαβριλίδου, σε εκπληκτική κατάσταση. Ναι. Έχει σηκώσει την καρέκλα 30 πόντους για να δείξει πιο ψηλή από μένα. Δεν και πιο αριστερά, Στέργιος Αναστασιάδης, ο άνθρωπος των διπλών. Δεν ήρθε χθες και ο ΠΑΟΚ πήρε άλλο ένα διπλό. Σταύρος Κόρκας εδώ, εύκολα. Δηλαδή πήγα εκεί πέρα, πλήρωσα 160 ευρώ πήγαινε έλα αεροπλάνο, 120 ευρώ ξενοδοχείο, κάκα το στάρικο δεξιά-αριστερά. 90 ναι. Στο φαγητό και 10 στα υπόλοιπα. Ναι. Πού θες να καταλήξεις, ναι. Ναι. Και στο 8 ήταν 0-2. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Δεν αξοδεύουμε εμείς τώρα τόσα λεφτά για αύριο με 8 λεπτά παιχνίδι. Εντάξει, κανόνισε την πορεία σας. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ που αγαπήσαμε αυτούς. Άστε το Σταύρο, κάτσε εδώ πέρα από εμείς που δεν έχουμε πια. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Γίνεται ρεφλή το 1-3. Γιατί να μην γίνει 2-3-3-3. Ναι, να πούμε λίγο πάλι στο μούτ. Ναι, ναι, γιατί. Και στη Ριζούπολη το έχουμε ζήσει παλιά και στην Πάτρα. Στην Πάτρα το έχουμε ζήσει live όλα. Επίσης, ωραία. Πα να πούμε γίνεται 1-3. Εκεί γίνεται μια πίεση, όντως να πούμε. Παλεύει ο Απόλλωνας, ναι. Μπράβο τον Απόλλωνα. Ωραία. Και παίρνει την μπάλα και την κρατά 6 λεπτά στα πόδια σου. Δεν τη δίνει. Όχι, όχι. Ναι, δεν τη δίνει. Λες κάτσε περάσει η ώρα. 6 λεπτά στα πόδια σου. Μετά παγιούνται να πηγαίνουν πέρα εδώ οι άλλοι, τρώνε άλλα δύο. Ο καλό ΠΑΟΚ θα έπρεπε σκηνή το δεκάλεπτο να έχει ο τύπαλο 2 δοκάρια, 2 επεμβάσει ο Πασχαλάκη και ένα γκολ 2-3. Ένα αφισβητούμενο πέναλτι. Στο μεταξύ, ήθελα να σου πω και χθε. Είναι δυνατόν να μην έχουμε ούτε ένα δοκάρι ούτε χθε, ρε φίλε. Ήταν ένα δοκάρι, του Μαουρίτσιου πήγα και είπα ότι ήταν δοκάρι. Δεν είναι δοκάρι, ρε φίλε όμως. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στην πόλη, δηλαδή. Ένα δοκάρι. Ένα δοκάρι. Άντε. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Προπόνηση δεν κάνει ουράσμα στα δοκάρια. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν σημαδεύουν. Δεν σημαδεύουν γωνίες την προπόνηση. Εγώ το έχω δει και στο ζέστα μαγακί. Δεν σημαδεύουν δοκάρια. Σημαδεύουν γωνίες. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε δύο όμως. Α χάνουμε και σε μια κατηγορία. Έχουμε δύο, τρία έχουμε. Μέχρι τα 20 τη ΣΑΚ έχουμε δρόμο. Προλαβαίνουμε. 20 φτάσανε. Δεν ξέρω. Ναι. Μόνο προχθές δεν είχαν. Αλλιώς και αυτοί. Άντε. Δεν πληρώθηκες. Γιατί είχε δοκάρι. Ποιος. Στο Ολυμπιακό ΣΑΚ. Δεν είχε δοκάρι, αλλά πήγε μέσα. Δεν έχει στοίχημα δοκάρι. Πήγε μέσα δηλαδή. Αν βγεις έξω. Έλεος. Τόσα γκολ πήγαν αυτό. Δηλαδή μια φορά στη ζωή του και ο Φορτούνης έμεινε όρθιος. Μέχρι το Φορτούνη όρθιο κρατήσαμε. Τι εποχή είναι αυτή, ρε φίλε. Σε άλλη εποχή ο Φορτούνης εκείνο το τραύμα του Σιμώες. Θα είχε πέσει κάτω, θα είχε κάνει 12 κουμπάρες και θα ζητούσε πέναλτι. Εντάξει, ήταν ακριβώς αντίθετο με τον Φορτούνο, εκπομπ. Δεν πέφτει, για κανένα λόγο. Είναι Άγγλος. Πρέπει να του βάλει 16 τρικλού. Εσύ δεν πέφτει, είναι και δυνατός. Ο εκπομπ είναι πιο εύκολο να πέσει μπουρδουκλώνοντας τον εαυτό του, παρά να τον ρίξει ο άλλος. Τι τρικλοποδιές του βάζει. Στο μεταξύ πάλι εκθέση έχει 2-3 φάσεις. Αυτό που λέγαμε την προπερασμένη εβδομάδα, το πόσο τυχερός είναι. Που είναι η μπάλα κολλημένη πάνω στο πόδι του. Και δεν είναι θέμα ικανότητας. Εντάξει. Είναι και ικανότητα. Είναι και ικανότητα, αλλά βλέπει. Γίνεται κόντρα, την τόξη, βάζει το πόδι, την κολλάει η μπάλα. Στο προηγούμενο από τον Ολυμπιακό έχει κάνει το μυθικό 1-2 με αντίπαλο. Εντάξει, εντάξει, πρέπει και να σε θέλει λίγο. Όχι, δεν είναι. Είναι παπαγιός, είναι αυτός. Δεν είναι να σε θέλει. Είναι αυτό το άτομο. Είναι ο άνθρωπος, ο εκκρεμιστικός. Είναι ο τύπος αυτός. Είναι πολύ εκκρεμιστικό αυτό όμως. Αν τον έχεις μαζί σου, είναι πολύ εκκρεμιστικό να είναι ο άλλος. Είσαι όλο τυχερός, ρε φίλε. Γερός να είναι και τυχερός να είναι ο άτομο. Το παιδί να είναι γερό. Να είναι γερό το παιδί, το παλικάρι μας, το καμάρι. Το σκουφί να μείνει εκεί που είναι. A very good lad που θα έλεγαν και στην Αγγλία. Lad, τα παλικάρια. Lad. Lad είναι τα παλικάρια. Υπάρχει λέξη. Come on, lads. Στα πει ο Μάριος. Ναι, Μάριος λίγο δεν. Δεν, ε. Δεν είναι και όρεξη. Δεν, δεν. Αρχίζουν και στεναχωριούνται σιγά σιγά. Το παίρνουν απόφαση. Το παίρνουν απόφαση. Ψάχνουν να βρουν που θα είναι. Μπορούν όμως. Έχουν ακόμα μια διαγωνιστική. Α, με την μπανάνα. Δεν σε είδα καλά. Δεν σε είδα καλά όταν μπήκα. Τρώει μπανάνα. Δεν ήσουν καλά. Δεν ήσουν καλά. Στεναχωριές. Να σου πω. Αυτό το διαρκείας που πάει κάποιος της ομάδας σου παράγοντας και λέει στον προπονητή ποιο να βάλει. Ωραία, μπορώ να αγοράσω και ένα τέτοιο διαρκείας. Θα πηγαίνω να του λέω πήγαινε αυτόν εκεί δεξιά, αυτόν αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Έχει τέτοιο. Κάνε το διαρκείας, δεν έχω. Λεφτά είναι. Να είσαι, φίλε. Μεσημέα τότε να μου. Να είσαι, να είσαι. Κανένα πρόβλημα. Δεν πειράξει κανείς, δεν νομίζω. Θα σε σκοτώσουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Έζησες. Δεν είσαι και 10 χρονών. Στα 60 πλησιάζεις. Πόσο να ζήσεις δηλαδή. Το 1453 που αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη, μέσα στο ηλικία στα 40 χρονών. Δεν θέλω να, ποιος, να πω, ο Παοξής είπε, έχει γκόμενα ο Κόλκας και δεν έχω εγώ. Τι να πω, φίλε. Έτσι είναι αυτά. Με αυτά τα μούτρα είμαι αναλογικά ο τύπος που έχει βγάλει τις ωραιότερες γκόμενες με αυτά τα μούτρα. Φοβάμαι ότι θα συμφωνήσω. Ναι. Τι να κάνω. Φοβάμαι ότι θα συμφωνήσω. Τι να κάνω. Τι ωραία, αλήθεια είναι. Ο Στέργιος πρέπει να νιώθει σούπερ αδικημένος. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν αντιλέγω, εγώ δεν είπα ποτέ τι μοντέλο. Πρέπει να έχεις πολύ πρόλογο. Το πιστεύω.
Θα την κάνουμε για ώρα. Ευχαριστούμε τον Μάριο. Ευχαριστούμε τον Μάριο. Να σε καλά, Μάριο. Να σε καλά, Μάριο. Και αύριο πάλι έτσι ένα λεπτό. Να το χορηγήσουμε αυτό το πακέτο. Η ώρα του, το λεπτό του Μάριο. Το λεπτό του Μάριο. Ε? Δύο δώστε του, ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ταξιδέψαμε. Πολύ ωραία πτήση στην επιστροφή. Πολύ ωραία πτήση. Δεν κουνήθηκε. Γιατί σε άκουσα λίγο αγχωμένο στο γήπεδο. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίναμε. Ηλία, τι ώρα είναι? 9.30. Καλά, καλά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Μιλάμε στην πορεία. Ναι, για τα. Ναι, γιατί από το σκηνή ήταν μακελιό. Είχε πολύ κίνηση, είχε πολύ. Δεν ξέραμε πώς θα προλάβουμε αυγματική. Και άργησε κιόλα να απαντήσει ο Ηλία. Πώς δεν άκουσε κανένα καντήλ στον αέρα. Γιατί λέει 9.30. Α, εντάξει, ωραία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι στο Βενιζέλο, σαν μπίζα από λάθος πόρτα. Εντάξει, δεν είμαστε στο βλάχι τέτοιο. Ξέρουμε που θα μπούμε, ναι. Λέμε, μπαίνει από άλλη πόρτα, ρε φίλε. Είσαι από τα μικρά είναι... και πα να το δούμε πρώτη φορά. Ωραία. Πιάσει το από την αρχή. Ναι. Θέλω να καταλήξω ότι σαν το ροδόμα Μακεδονία, τόσο λειτουργικό. Μία πόρτα, περνά άλλη μία ή στην πτήση. Αυτέ τι αειδίε και 30 πόρτε και 30 γυσέ και ναυτικού και περπάτα κανένα 20 λεπτό. Ναι, δεν υπάρχουν αυτά όντω. Και δεν έχει κυλιόμενε. Κυλιόμενου διαδρόμου που έχει στο εξωτερικό. Στην Φραγκφούρτη περπατάει 2 χιλιόμετρα, αλλά έχει ρε φίλε και το κυλιόμενο. Εντάξει, αν βιάσει, δεν βολεύει και πολύ το κυλιόμενο. Το δράμα του Σταύρου Κόλκα, έλα, πες τα λίγο ακόμα. Όχι, εντάξει, όχι. Το μόνο που λείπει από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι ένα καπνιστήριο εντός αεροδρομίου. Και ένας καλύτερος έλεγχος ίσως που μπορείς να περάσεις τα πάντα όλα. Γιατί μπορείς να περάσεις τα πάντα όλα. Καλά, είσαι σοβαρός. Μπορείς να περάσεις τα πάντα. Να σου πω, αγαπή. Κάνουμε τόση μανούρα τώρα. Ξέρεις τι είπα τώρα στην είσοδο όταν μου λέει βγάλε και τη ζακέτα. Είχα μια ζακέτα την Nike. Ναι. Μου λέει μια κυρία, βγάλε και τη ζακέτα. Λέω, τι λέτε κυρία μου, είναι ειδική λέω για τα αεροδρόμια της Nike. Δεν χτυπάει, να κοίτα. Και περνάω και δεν χτυπάει όντως. Και με κοιτάει και το αυτή, όντως μου απιστεύει. Όχι, βλάβε, περνάνε όλα. Ότι είναι ειδική. Περνάνε όλα από εδώ, να ξέρεις. Τι έχει περάσει, ρε αγάπη, και περνάνε όλα. Πέρασα κρέμα από τα 200 ml και μου την πήραν στο γυρισμό, ρε, και μου λέγανε αποκλείεται να πέρασε. Και του έλεγα ότι πέρασε. Όχι, όχι. Ναι, για πες Σταύρο, πώς την εξήγησες. Το ότι είναι χαλαροί άνθρωποι εδώ και ξέρουν. Έτσι παραπάνω από χαλαροί, ναι. Και κάνουν αυτό που πρέπει. Και όχι αυτά που επιβάλλει η αμερικάνικη πρακτική, ναι, επειδή ναι. Φοβούνται αυτοί που κάνουν 700 πολέμους, την πληρώνουμε εμείς. Ναι. Ωραία. Να ανοίξω το λάπτοπ. Τι βλέπεις, δε, πως το ανοίγω. Καλά, αυτό με το λάπτοπ και εγώ το καταλαβαίνω. Το ανοίγω. Ναι. Τι κατάλαβες τώρα, δηλαδή, που δηλαδή, το άνοιξες. Το έχεις εκεί μες στην τσάντα, τα έχεις χωρέσει όλα, δεν ναι. χωράει τίποτα άλλο και πρέπει να τα βγάλεις από την αρχή. Συνέχεια. Γι' αυτό πήγαμε, δώσαμε πόσα λεφτά για να πάμε μια Samsonite που είναι... Για να μην περάσει η εντύπωση ότι... Το δικό μας αεροδρόμιο είναι πάντα σκύλα, λέστε. Ναι, γιατί δεν είναι. Ξέρει λοιπόν ο Θεσσαλονικιός αγάπη ελεγκτής ότι είναι μία κρεμούλα. Δεν είναι 150 ml που επιτρέπεται, είναι 200. Δεν θα κάνει φασαρία. Δεν θα κάνει φασαρία. Δεν είμαστε κομπλεξικοί, δεν είμαστε. Το σύγχαμα το άλλο θα το κάνει. 100 επιτρέπεται καταρχάς. Δεν είμαστε κομπλεξικοί, τουλάχιστον η μεγαλύτερη πλειοψηφία. Εντάξει, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν θα σου κάνει λοιπόν μανούρα για 50 ml παραπάνω κρέμα. Έτσι που το είπε, περνάει ό,τι θέλουμε, δεν περνάει. Δεν περνάει ό,τι θέλουμε. Ναι, αλήθεια. Δεν περνάει, αυτό. Δεν μην έχουμε επεισόδια. Ένα άλλο που, κόλλημα που έχω στον έλεγχο, καμιά φορά κληρώνεσαι, κάνει ένα πιπιπί για να σε ελέγξουν παραπάνω. Μου το κάνανε με το ατρόμητο και φέραμε χ. Και μου το κάνουν στο επόμενο παιχνίδι. Κληρώνομαι πάλι εγώ. Λέω ούτε μία στο εκατομμύριο. γιατί λέω στην τέτοια, στο προηγούμενο παιχνίδι που χτύπησε, δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Μου λέει δεν είναι λογική αυτή. Είναι λογική λέω. Και δεν πήγα. Θα αναφερθούμε κάποια στιγμή στις περιπέτειες του Σταύρου Κόλκα στο αεροδρόμιο Βενιζέλος. Έχω στο μυαλό μου την επιστροφή από την Μόσχα. Με τον Αμπάσαντο. τον Αμπάσαντο. Τον οποίο νομίζω τον είδα χθες. Τι έκανε εκεί. Θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Εντάξει. Πολύ πιτελική. Είναι η ιστορία του δεκαλέπτου. Θέλει το background, όλα αυτά. Θα το πει εκτός, ναι. Ο Αμπάσαντο. Ο Αμπάσαντο την άκουσε λίγο. Τίποτα. Είναι οι εθνικές βλακίες. Υπάρχει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ambassador flight, όχι. Δεν υπάρχει ambassador. Έχουμε brand ambassador. Και δεν εμφανίζεται ένας ambassador να είμαστε 6 ώρες άκαπνοι. Δεν εμφανίζεται. Μεγάλο λάθος, ναι. Ναι. Εκεί είσαι. Ναι. Τι άκουσε ο καημένος. Και να έχει τον αστυνομικό απέναντι και να έχει πεθάνει στο γέλιο ο αστυνομικός. Από αυτά που άκουγε. Δεν τον υπερασπίστηκε άνθρωπος. Τέλος πάντων. Είχα άδικο. Όχι. Για να μην. Είχα άδικο. Άδικο είχα. Αλλά, όχι, λέει, αλλά επί της ουσίας δεν είχα άδικο. Δεν ήταν συμπεριφορά μου σωστή, αλλά έφταιγε αυτός. Αποκλείεται να μην τα σου. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς ξέφυγες από τα όρια εσύ. Πώς το έπαθες αυτό. Είχες τόσο νεύρα. Ωρα, στα γρήγορα. Τρεις ώρες μέσα στο αεροδρόμιο της Μόσχας. Δεν υπάρχει καπνιστήριο. Πέντε ήμασταν. Τρεις ώρες η πτήση, 6. Ναι. Κατεβαίνουμε κάτω. Έρχεται ένας, σε διαβάζω, σε κάνω. Κόλκα που είσαι, θέλω να σου πω φωτογραφία, δεν βγήκαμε. Ο Αμπάσταντορ. Ναι. Ωραία. Από δεξιά, ναι.
Ο έλεγχος των διαβατηρίων. Από αριστερά, υγιεινής. Περνάμε κατευθείαν, είναι άδειο. Ναι. Στον έλεγχο διαβατηρίων έχει 2.000 άτομα, πάντα, το άλλο άδειο. Πάντα, ναι. Άντε, αδερφέ, λέω να περάσουμε. Ναι. Ωραία. Ναι, 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 ναι. Μιλάει σε κατοικόμενες. Αδερφέ, να περάσουμε. Στο μεταξύ, άδειο, μπορώ να πάω μόνος μου. Δεν χρειάζομαι τον αμπάσαντο. Ωραία. Αλλά λέω, άντε, ο άνθρωπος θέλει να εξυπηρετήσει. Ναι. Ωραία. Την πνίγω δεύτερη φορά, μιλάει σε άλλες γκόμενες. Όχι, θα πας από εκεί, θα πας από εκεί. Τρίτη, μιλάει σε τρίτες γκόμενες. Να μην φάει 12 πινελίκια εσύ. Κάτι νομίζω ότι είμαστε τίποτα καράβλαχοι, βλάκα. Το σπίτι σου. Αυτό σου είπε, αδερφέ, γεια σου. Ναι, αυτό. Εγώ στο μεταξύ έχω γυρίσει το μάτι μου και έχω κανονίσει να μην γυρίσω Θεσσαλονίκη και να πάω Κέρκυρα. Άρα πρέπει να φύγω και από αλλού. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν είχαμε χρόνο για διακοπές. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Πω, τι δράμα είναι αυτό, Σταύρο. Άντε, δεν τρέπεσε. Δεν είχαμε χρόνο για διακοπές. Είναι έτοιμοι να κλάψατε. Βρίσκω ένα εισιτήριο, ενημερώνω τη Λία ότι έλα εκεί. Ναι. Μα μου, ναι, ναι. Έλα εκεί. Ναι. Είμαι μία ώρα. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, είχε ένα δεκάλεπτο για τσιγάρο. Προκειμένου να χαθεί το δεκάλεπτο πριν μπει σε άλλη πτήση, έγινε αυτό που έγινε. Ναι. Το τσιγάρο κάνει κακό. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, δεν υιοθετούμε. Κακή συνήθεια. Κακή συνήθεια. Ο άνθρωπος που σε είδε εκεί και ήθελε να σε χαιρετήσει έτσι τόσο πολύ και να σου μιλήσει. Ναι, αγάπη, χάρηκε δεν πάρα ήταν πολύ. Γρήγορος όμως. Σου λέει. Ελάτε, λέει. Να σας βοηθήσω. Τι να μας βοηθήσεις, ρε βλάκα. Μας περνάς για χωριάτες. Βλάκα, ηλίθιε. Και έχουν παγώσει οι πάντες. Τι ωραία αεροδρόμιο. Βενιζέλος. Μπράβο. Είχα δίκιο. Για μένα είχες δίκιο, ναι. Για μένα είχες δίκιο. Και για τον Λουτσέσκο είχα δίκιο. Ναι, φυσικά. Και για το σκουφί του Λουτσέσκου είχες δίκιο. Εκπληκτικές καταστάσεις με Λουτσέσκο χθες, παιδιά. Έχω βγάλει απίστευτο γέλιο. Έτσι. Απίστευτο γέλιο με το σκηνικό, γιατί είναι η κερκίδα ακριβώς πίσω από τον πάγκο και γίνεται κλάμα. Γιατί πολύ καλή κερκίδα. Ναι, γίνεται κλάμα. Λουτσέσκο το χαίρεται. Δηλαδή έχει χαλαρώσει και αυτός από κάποια φάση και μετά και το διασκεδάζει. Το χρειάζεται και αυτό να χαλαρώσει λίγο. Ήταν πολύ καιρό στα κόκκινα. Και θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού πούμε τους χωρικούς μας, το Regency Casino βέβαια. Το κορυφαίο. Τέσσερις παραστάσεις, Σταύρο και αγάπη. Παρασκευή 22, Σάββατο 23, Κυριακή 24 και η έξτρα που μπήκε Δευτέρα 25. Αυτά μήνανε. Αυτά μήνανε. Τελειώναμε. Μέχρι στιγμής η ενημέρωση είναι αυτή ότι δεν θα έχουμε τρίτη παράσταση. Ο εκπληκτικός Τάκης Ζαχαράτος, εντάξει. Προλαβαίνουμε να ξαναπάμε. Προλαβαίνουμε να ξαναπάμε. Εγώ το έλεγα χθες ότι εγγυώμαι προσωπικά, φαντάζομαι κι εσείς, ότι όσοι πάτε θα περάσετε ένα τρίωρο άστο, τρέλα. Ναι. Άστο. Εκπληκτικός. Ακόμα λοιπόν τέσσερις παραστάσεις. Εξασφαλίστε εισιτήρια στο ticketservice.gr, καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Επόμενη παράσταση Παρασκευή 22 και οι επόμενες Σάββατο 23, Κυριακή 24, Δευτέρα 25. Ο Τάκης Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Είναι προαιρετική είσοδος πριν ή μετά την παράσταση στο Regency Casino. Πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας. Εδώ να πω, γιατί παρασυρθήκαμε με την κουβέντα περί αεροδρομίων, ότι δίνουμε σήμερα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη την Κυριακή στην Τούμπα. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 545-26. 5 εισιτήρια θα κληρώσουμε λίγο πριν τις 2. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό φροντίζει για την ανακαίνιση του μπάνιου σου, αναβαθμίζει τη ζωή σου και προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσεις ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτείς κατάλληλους ανθρώπους και δεν είναι άλλοι φυσικά από τους ανθρώπους στην Αναδομό. Αναδομό.gr το site για να μπεις και να πάρεις μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων και στοίχημα.gr. Champions League σήμερα. Πάρα πολύ. Καλά, βασικά. Δύο αγώνες είναι σήμερα, νομίζω. Πρέπει να παίζει μια ομάδα με κόκκινα από την Αγγλία. Η Λίβερπουλ είναι στέλνια, όπως ενημερώνω. Με την Bayern, ναι. Και Λιόν με την Μπαρτσελόνα. Ναι. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι. Δεν σε απασχολεί εσένα. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Εμείς έχουμε περάσει στον επόμενο γύρο ήδη. Δεν έχουμε. Φανταστικά. Τέτοια άγχη. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα. Και φυσικά στο Champions League γίνεται ένα χαμό από επιλογές. Μεγάλες αποδόσεις. Μπαίνετε εύκολα και γρήγορα και με ασφάλεια από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Σας προσφέρει στοίχημα τις καλύτερες αποδόσεις και διεκδικείτε μεγάλα κέρδη. Όπως διεκδικείτε κέρδη και από το Σερί, κατεβάζετε το Σερί application από κινητό iOS ή Android, κάντε τις προβλέψεις σας, κερδίζετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα και διεκδικείτε επίσης μεγάλα κέρδη στο online καζίνο της στοίχημα, διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα για εσάς. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να πούμε με το πώς περιέγραψε ο Σταύρος τα γκολ στη Ριζούπολη
να δούμε αν ήταν ήρεμος ή όχι και να μπούμε στο κυρίως πιάτο της εκπομπής. Έχουμε και αγώνα σήμερα, θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Σπουδαίο αγώνα στην Τούμπα στις 7. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Χυμός θα αγάπη, χυμός. Χυμός δεν φίλε. Σου λέω να πεις χυμό και ρεύεσαι, είσαι εκτεμιστική. Και στο γήπεδο το κάνεις κάποια φορά και δεν βλέπω να πίνεις χυμό εκεί. Τι πίνεις εκεί, το μαγικό ζουμάκι. Ωραία. Ωραία. Θες να πεις και τα παντόλ. Τα παντόλ που φέρνω εγώ. Τα αυτό δικό μου. Ναι, ναι, έχετε και δικά σου φάρμακα σε αυτό το μαγαζί. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι όλα δικά μου. Ωραία λοιπόν. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 συνεχίζεται. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος είχε ένα ποδοσφαιρικό έτσι. Απόγευμα ξεκούραση. Παράσταση. Επανάσταση. Πολιτισμός. Μαγεία. Επίδαυρος. Απλά κιόλας. Ένας υγιεινός περίπτωτος. Πέπρε πάντως. Πάμε Πελοποννησιακό. Λούμπεν. Λούμπεν. Ανακούει Λούμπεν. Είναι ο πονοκέφαλος, δεν φταίω εγώ. Πρέπει λίγο να βοηθήσετε. Είναι ο πονοκέφαλος λοιπόν. Περίοδος ή απλώς πονοκέφαλος. Έχουμε πολλά μηνύματα για τα εισιτήρια. Έχει πολλά, ναι. FM και ενώ πάω κονοματεπώνυμο στο 54526 για τον Άρη. Ποιο, για ποιο μάτια, με την Κυριακή έχει πάω Κάρης. Το ίδιο, Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα Μπε. Μπαρσελόνα του φτωχών. Ναι, η Μπαρσελόνα Ιέ είναι Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. Ευχάριστο γεγονός ότι δεν παίζει ο Μπάσα. Μα χτυπήσει και ένα παιδάκι. Μπορεί και ο Δελυζήσης νομίζω. Δεν είναι καλό. Έχει ένα θέμα. Δεν το λες και καλό. Εντάξει. Okay. Έχει ένα θέμα. Και αυτός. Ναι, έχει ένα θεματάκι. Υγεία να έχουν όλα τα παιδιά εννοείται. Όπου και αν πέσουν. Ο Λάζαρος δείξει χιαστόν. Ναι. Σε παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι. Και μου λέει ο άλλος για κάρμα. Δηλαδή άμα κάτσω και μετρήσω τα γεγονότα που εμπεριέχουν κάρμα φέτος. Ωραία. Μπορεί να γράφω 4,5 μέρες. Ναι. Απλά θα περνάω και λίγο ντούκου. Για το πάω γενικότερα είναι χάρμα μάλλον. Ναι, χάρμα κάρμα. Χάρμα κάρμα. Καρμακόμα, βάλε το καρμακόμα από ο Μάση Βατάκ. Περίμενε, θα ακούσουμε τα γκολ σου. Θα τα ακούσουμε τα γκολ μου, θα ακούσουμε το Μάση Βατάκ. Δύο ώρες εκπομπή έχουμε. Πάμε να δούμε γρήγορα τι είδαμε χθες. Πρώτα απ' όλα, σε πρώτη φάση για να καταλάβουμε τώρα για το κάρμα που λέμε. Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου έχει δύο ζητούμενα. Να επαναφέρει τον Μπέλκα σε ρόλο βασικού και με αγωνιστικό ρυθμό και με τέλος πάντων ουσία και να δώσει φανέλα βασικού στον Ολιβέιρα σε αγώνα πρωταθλήματος, τον οποίο προφανώς και προορίζει για αυτόν τον ρόλο και σε βάθος χρόνου. Ο ένας βάζει γκολ στο 4, ο άλλος στο 8. Δηλαδή, ρε φίλε, πραγματικά δεν έχεις να πεις. Ο Πέρκας μάλιστα που είναι το πρώτο γκολ σε ροή αγώνα που πετυχαίνει στο πρωτάθλημα. Το προηγούμενο ήταν πέναλτι. Ναι. Σημαντικό. Ο Ολιβέιρα σου δείχνει γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε ρήτρα 12 εκατομμύρια με τη μεταφορά από το δεξί στα αριστερό και την μπάλα στις αράχνες. Εντός περιοχής. Και γενικά βέβαια μέσα στο παιχνίδι. Ο Πέρκας έχει σημαντικό ρόλο και στο τρίτο γκολ που η key pass είναι δική του, αυτή που βγαίνει στο Λιμνιό. Πολύ ωραία, χωρίς να βλέπει κιόλας. Τη στέλνει. Και εδώ τώρα, δηλαδή, βγάζει στιγμιότυπα. Είναι δυνατό να μην έχει την key pass του Πέρκα στο τρίτο γκολ. Ναι, το πάνε την τελευταία pass από την assist. Δηλαδή, είναι δυνατό, επίτηδες το κάνεις. Εν τω μεταξύ, η ομορφιά του γκολ είναι αυτή. Να δεις πώς αλλάζουν την μπάλα με τη μία. Ναι, δηλαδή, τουλάχιστον δείξανε play όμως. Όχι σαν καπαλού ναι, που δεν δείξαν replay. Στην ΕΡΤ δεν υπάρχει replay, ναι. Ναι, δείξαν replay, οπότε εντάξει, στη φάση του Παπαπέτρου, εκείνο το... την πεταμένη αυτή, να. Τέλος πάντων, θα την πιάσουμε μετά και αυτή, να. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει κάνει μίχρονο 0-3. Μπαίνει σχετικά καλά. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι χαλάρωση. Στο μίχρονο λίγο είναι λογικό. Έρχεται η φάση της μείωσης. Μια φάση που νομίζω ότι ο Μαουρίτσιο είναι εκτός θέσης. Mm-hmm. Θα έπρεπε να είναι εκεί, αλλά είναι η κατάρα του να έχει σοχτάρια στον άξονα. Και όχι ένα εξάρι που συνειδητά θα πάει εκεί. Που είναι το DNA του, το ποδοσφαιρικό τέλος πάντων. Εντάξει, θα μπορούσε να συμβεί και με εξάρι. Έχει συμβεί και με τον Κάνιας, ρε φίλε. Ναι, με τον Κάνιας. Okay. Έχει συμβεί, ναι. Απλά ο Κάνιας είναι πιο πολλές φορές εκεί.
με ομάδες όπως η Μπενφίκα που ήταν μια ταχύτητα πάνω από εμάς, συνέβη 15 φορές, όχι μία και δύο. Να τα λέμε όλα. Αλλά χθες είναι η μόνη φάση, όχι η μόνη φάση, και άλλες καλά λάθη κάναμε. Ο Μάτος πάλι πέφτει κάτω στη φάση του μετά το 1-0. Πέφτει κάτω, δεν στο δίνει το φαουλ, σήκωνε. Ναι, ναι, ναι. Κάθε ένα λεπτό κάτω. Η πλευρά του εκεί, άιντε. Άδεια όλα. Άδεια όλα, μπαίνουν οι άλλοι. Μέσα φάση. Ναι. Στο 1-0. Όχι στο 3-0. Σηκώθηκε όμως. Σηκώθηκε, δεν πρόλαβε να καλύψει. Είδες πως σηκώθηκε. Είδες, αφού ξέρουμε ρε Μάτος, δεν χτυπάς. Το Μάτος. Δεν έχει ένα τραυματισμό. Σηκώνει το κεφάλι, βλέπει την μπάλα να έρχεται για πότε σηκώθηκε. Ναι. Μην τα κάνεις αυτά, δεν χρειάζεται δηλαδή. Κάλμα. Γίνεται η μείωση, υπάρχει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο πίεση από τους γηπεδούχους, κάτι σέντρες, κάτι ξέρω εγώ από εδώ από εκεί. Ο Πάοκ παίρνει την μπάλα στα πόδια του, την κρατάει ένα εξάλεπτο, τελειώνει και το παιχνίδι. Και μετά έχοντας μπει ο Σβιτέσκι, κάνει ο Κρέσπο μια παλιά για τον Μπέλκα, εγώ λέω. Για τον Μπέλκα, η κίνηση του Μπέλκα μπερδεύει και τον αμυντικό, τον τραβάει τουλάχιστον το αμυντικό, η μπάλα στον του Σβιτέσκι. Κρίνει τον κόλ σε 3 συμμετοχές. Ναι. Ο Γκμόχ. Η παιχτάρα αυτή. Ο ψηλός Λάζαρ. Ο ψηλός Λάζαρ. Το παστέλωσε. Και έρχεται μετά και το κερασάκι στην τούρτα. Ο Πέδρο, ο Ερίκη. Το παλικάρι αυτό. Το παλικάρι. Βάζει την γκολ. Νομίζεις ότι είναι νικητήριο γκολ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Ο ίδιος ήταν νικητήριο σε διπυρωτικό με την Boca River στο Ντουμπάι. Ναι. Στο 98. Ναι. Έτοιμος να κλάψει ο Ενρίκη ήταν. Ναι. Αλλά δείγμα και τις πίεσεις που αισθάνεται και το πόσο θέλει. Θέλες, να είναι κομμάτι της ομάδας. Αν το καταφέρει και αυτό ο Λουτσέσκου, παιδιά, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω από τίποτα. Στην αγκαλιά του έπεσε κατευθείαν. Στο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου πήγε πάνω του. Ναι, ναι, κανονικά. Ήτανε... Αν το καταφέρει και αυτό ο Λουτσέσκου, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκαλίζουμε ένα γαλματάκι έξω από την τούμπα. Εντάξει, προφανώς έχει κουραστεί και ο Ερίκη από τους δανεισμούς και το Πανέλα. Ναι. Και δεν πάει σε χώρες που είναι αναπτυγμένες και περνάει τέτοια. Ναι, δεν πάει και στην Ελβετία. Δεν όχι. Πάει Αστάνε, μία στη Γαλλία και μία στην Ελβετία. Στην Αστάνε, το βασικό πιάτο είναι το άλογο φλαμπέ. Εντάξει. Και εκεί η πολεοδομία σου λέει: χτίσε ό,τι θέλεις, αρκεί να είναι τεράστιο. Και όσο πιο kids γίνεται. Και όσο πιο kids. Δεν θα και πριν από την περιφέρεια. Θα πας εσύ στην πολεοδομία, θα πεις: θέλω ένα τεράστιο γεννητικό όργανο, τεράστιο, 300 ορόφους. Ωραία. Σε πλήρη έξαση το όργανο. Στα δεξιά αυτό. Στα αριστερά θα βάλω ένα φαραώ. Αυτό σε ξέρω. Και δύο στρόγγυλα κτίρια δεξιά-αριστερά για συνεδριακά κέντρα. Τεράστια όμως. Στρόγγυλα. Τίποτα παράξιμο από το δίπλα. Να το κάνεις. Ναι, να το κάνεις, α πούμε. Ναι, πέρασε δύσκολα ο άνθρωπος. Πολύ κιτσαριό. Ναι. Τέλος πάντων, δεν πήγε σε χώρες που φαντάζομαι έχει τις καλύτερες αναμνήσεις και είναι λογικό να θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ, στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα στην Ελλάδα. Μακάρι να μείνει. Κακό παιδί δεν είναι, μόνο αυτό δεν είναι. Το έχουμε πει 100 φορές. Κακό παιδί δεν είναι. Δεν είναι, ρε φίλε. Δεν είναι, όχι. Ούτε. Είναι λίγο ούτε σνόμπι είναι, ούτε κακομαθημένος είναι, ούτε αλήτης είναι, ούτε. Είναι ένα παιδί που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά το καλοκαίρι δεν μπόρεσε να. Πάρει την ευκαιρία, γιατί ευκαιρίες είναι ένα παιδί που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά έχει σημαντικά κενά στο κομμάτι του τακτικό. Αν καταφέρει λοιπόν ο Λουτσέσκου και τον βάλει με τα στοιχεία που έχει σε μια καλύτερη τακτική συμπεριφορά, θα είναι για Όσκαρ. Πραγματικά. Δεν είναι ότι δεν έχει στοιχεία, ταχύτητα έχει. Μπάλα ξέρει, γρήγορο είναι. Το είπαμε αυτό. Στον γκολ βγαίνει, assist έχει. Δεν υπάρχει κάτι που του λείπει. Ναι. Εκτός από τον εγκέφαλο. Τον τακτικό εγκέφαλο. Ναι. Μην παρεξηγηθώ. Αν το καταφέρει και αυτό, ρε φίλε, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αυτή ήταν η κατάσταση στο χθεσινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έγραψε ένα τρίποντο ακόμη. Ντροπή στον Χουάντερσον που δεν αφήνει το τακουνάκι του ΑΚΠΟΜ να μπει μέσα. Άστο, ρε φίλε. Δηλαδή γίνεται αυτή η ενέργεια. Δεν τι κατάλαβε, ρε Χουάντερσον. Έχει φάει τα άλλα που είναι πολύ πιο. Πε και πιο εύκολα. Φάει αυτό, ρε. Είναι εύκολο, πιο πιάνο. Σε σχέση με τα προηγούμενα, αυτό ήταν. Πήγαινε για γκολ τη χρονιά, άμα έμπαινε. Αυτό, άμα έμπαινε, η συνεργασία αυτή αν έμπαινε. Απίστευτη, δεν ξέρω πώς φάνηκε στην τηλεόραση, αλλά σε κάποιο χρόνο πολύ ωραία. Ήταν θεϊκή. Φάνηκε ακόμα καλύτερα στα replay. Παίρνει επίσης βαλ, αυτή δεν είναι. Παίρνει επίσης βαλ, από την παραγρήγορα. Πολύ ωραίο ήταν. Και το αυτό που κάνει ο Ακπόμ είναι το μόνο που μπορεί να στείλει την μπάλα στην εστία. Βέβαια, και είναι έτσι πως είναι θέση σώματος και μπάλα. Καλά, δεν είναι ότι τη βρίσκει, τη βρίσκει, το κάνει πάρα πολύ. Τη βρίσκει πως στην εστία, ότι πάει στην εστία και είναι θαύμα. Συνήθως η μπάλα θα πήγαινε. Στο ή μπορεί να είναι αυτό το αδύναμο το τσαφ που δεν τη βρίσκει και όλα αυτά. Το έκανε καλά, αλλά το πιέσε ο Χουάντερσον.
Θα ήταν πολύ ωραία. Ο Χουάντος, ο οποίος έκανε εξαιρετική δήλωση. Ναι. Είπε και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να φάει 6. Αυτό δεν είπε. Ναι. Είπε ότι παίζαμε με τον πρώτο της βαθμολογίας, ο οποίος κέρδισε πριν από μια εβδομάδα τον Ολυμπιακό. Είδα, λέει, το ματς, είπε ο Χουάντερσον. Αν δεν ήταν σε καλή ημερότητα με τον φύλακα, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κερδίσει 5-0 ή 6-0. Εννοούσε το ΣΑ. Που αυτή ήταν και η αλήθεια. Άμα δεν έχεις λόγο να πεις άρες μας κουκουνάρες. Πώς τόλμησε να το πει αυτό ο Χουάντερσον, να μπορώ. Με πνευματικά. Προφανώς. Μα το φύλακα, αγαπητοί. Άγνοια κινδύνου. Άγνοια κινδύνου. Κανονικά. Είσαι και στην Αθήνα, δεν θα το ψηφίσουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές του χρόνου. Με τίποτα. Με τίποτα. Όχι. Ούτε οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, ούτε θα βάλει, φαντάζομαι, για δήμαρχος Πειραιά. Οπότε δεν σίγουρα έχει. Όχι, ναι. Δεν έχει. Μια πόρτα έκλεισε για την δημαρχία. Γιατί οι υποψήφοι γενικότερα είναι αυξημένοι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ζει και εκεί. Θα πάρουμε θέση ως εκπομπή σε κάποια φάση. Με ποιον δεν θα είμαστε, να ξέρετε. Ποιον θα κυνηγήσουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Γνωστό είναι. Γενικότερα, ποια είναι η θέση μας πολιτικά. Είμαστε αντιπολιτικ. Όποιος είναι κομματικά κάπου, τον κυνηγάμε. Στα κόλλη, είναι ήρεμος. Πάρα πολύ ήρεμος. Για άκου. Είναι και πολλά. Δεν πρέπει να πάρω ένα εξτραδάκι. Ναι. Εγώ θα ντρεπόμουν να πάω σε παιχνίδι που θα έλεγε ένα 5 και θα έλεγα ότι πήγα δούλεψα. Για βάλε. Για πάμε. Μπερδεύεται λίγο. Τελικά ελευθερώνει για τον Σέρτζιο Ολιβέιρα με μία δόση για τον Μπέλκα. Ωραία για τον Μπίσης Μαλοπάουκ αναπτύσσεται. Αριστερά είναι βέβαια η Ρήνια. Του υποθέσει και τον Πάουκ. Η Ερήνια, ψάχνει τη σέντρα, δεν είναι κακή βαλιά. Με τον Δημήτρη Πέρκα, νωρίς νωρίς με την αυγούλα. Απ' την σέντρα του η Ερήνια, ο Πέρκα σχώνεται με το κεφάλι, κάτι που δεν συνηθίσει. Μη δεν είναι ο Πάος. Δεν βλέπω πουθενά, βέβαια, σε ποιο χρονικό σημείο είμαστε. Πρέπει να είναι στο 4. Σε 4 λεπτό είμαστε, Σταύρο, ναι. Το 4 λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ από την πολύ ωραία σέντρα. Μια χαρά ακούγεται με το Bluetooth, ρε. Κουβαλάτε τα βαλετσάκια και αυτά. Πάμε στο άλλο. Κάρμα ακόμα είναι. Μπίσεσμα στο κόντρα 0-1 ο ΠΑΟΚ από το 4 με την κεφαλιά του Πέλκα. Μπίσεσμα στο πέναλτι το γύρισμα. Ο Ολιβέιρα, καλή μου στους σουτάρι. Ακούστε τον κόντρο Ολιβέιρα. 0-2 ο ΠΑΟΚ. Πολύ ψύχρεμα, βλέπετε την μπάλα στο δεξί, τη παίρνει στο αριστερό, 0-2 ο ΠΑΟΚ με τον Σέρτζιο Ολιβέιρα από το μικρή με τον καλημέρα, ότι έχει και τον γκολ. 0-2, 6 αντιπανηγυρισμοί και από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, που ξεκινά το παιχνίδι εντυπωσιακά. Πριν φτάσει στο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει 2 γκολ. Πολύ όμορφες δημιουργίες, το πρώτο δημιουργία, το δεύτερο είναι περισσότερο το λάθος της άμυνας του Απόλλωνα που στέλνει την μπάλα στα πόδια του Σέρτζιο Ολιβέιρα, ο οποίος φέρνει την μπάλα το δεξί στα αριστερό, εκτελεί με τα αριστερά στο γάμα και τώρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Χουάντερσον. 0-2 ο ΠΑΟΚ λοιπόν. Νωρίς με την άμυνα. Ακπομ. Καλή περιστροφή του Ακπομ που ξεφεύγει. Πολύ ωραία για τον Πέλκα. Πέλκα δεξιά για τον Λιμιό. Μπαίνει με στην περιοχή ο Λιμιός. Γυρίζει. Πίσω μπαλκόν. Απίστευτη συνεργασία των παιχτών του ΠΑΟΚ στο 32. Όλα έγιναν όπως έπρεπε, όλα έγιναν για να καταλήξει πάρα στο βάθος της θείας του Χουάντερσον. Όλα έγιναν τέλεια για τον ΠΑΟΚ 0-3. Ο Πίσες μας σκοράρει, αλλά έχουν λειτουργήσει πριν έξοχα Πέλκας και Λιμιός. Ο Λιμιός μετά το λάθος που έκανε και έδωσε τετατέτ, δίνει μία ασίστ ο Πέλκας, μετράει μία κύπας. Ο Ριβέιρα ελευθερώνει για τον Κρέσπο. Πάω και έχει πάρει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Μετά τον κόλπο δέχτηκε. Με την τρεχή ο Λιβέσκι κόλ. Πάλι σκοράρει ο Πολωνός. Πάλι από την παλιά τώρα, πιανού ήταν η παλιά. Ο Κρέσπο ήταν αυτός. Πολύ ωραία πλασμένος Ζητέσκι. Ο Πολωνός σκοράρει στην κρίση του συμμετοχή σε ρί στο 77 πρέπει να ήταν το γκολ. 1-4 ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο τελείωμα. Ο Πολωνός, ο οποίος πραγματικά έχει μαγικό άγγιγμα. Πολύ ωραίο. Πάλα από την παλιά του Κρέσπο. Έγιναν κάποιες παραπλανητικές κινήσεις εκεί. Τους πρώτη και πάρα στην κορυφή της μεγάλης περιοχής. Εξαιρετικό το πλασέ.
Και το Σμιτέσκι που βγαίνει πρώτο στην μπάλα, πολύ ωραία τη μαζεύει με τα αριστερό και την βγάζει για τον Ερίκε. Ερίκε με χώρο. Ερίκε ψάχνει το σούτ, θα το κάνει, κοντράρει μπάλα γκολ. Κάπλο Ερίκε, σκοράρει το 89 έχω την αίσθηση. Και ένα πέντε πάρα. Τα λεπτά τα υπολόγιζε χθες του φεγγαριού, ας πούμε. Δεν είχα χρονόμετρο. Αγάπη, τι λέει. Επανήλθες στη φυσική σου θέση. Δεν ήθελα να κατέβω τόσο. Ψύχρεμος ήσουν. Εντάξει, να κάνει. Μας έφυγε η ένταση για 4 χρόνια στην προηγούμενη εβδομάδα. Ψύχρεμος. Αν δεν είσαι και αυτό με τα λεπτά, να τα υπολογίζεις λίγο κάπως. Ξεκινάει το παιχνίδι και έχω δει ότι έχει πίνακα. Το ξέρω ότι έχει πίνακα στη Ριζούπολη. Και δεν ανοίγουν τον πίνακα. Δεν τον άνοιξε καθόλου. Καθόλου. Α, ωραία. Γιατί δεν έχω βάλει χρονόμετρο. Γιατί έτσι δεν το λέω. Επέλεξαν να τον αφήσουν έτσι. Προβλήματα, φίλε, οικονομικά. Ρεύμα, αυτά. Χτίστηκε αυτό, αγάπη. Πέρα την πλάκα. Okay. Θερμοσύμφωνο. Εντάξει, ανοίξτε το ένα παιχνίδι είναι. Δηλαδή. Τι να πω. Έλεος πια. Να υπενθυμίσουμε όπως μας λέει η φίλη μας η Ελένη εδώ για το σημερινό παιχνίδι του Tottenham PAOK. Θα μιλήσουμε. Πάει στο διάλογο. Ε, τι. Θα μιλήσουμε, ρε φίλε, κάτσε. Αγχώνεσαι. Μια ώρα έχουμε ακόμα. Κανόνισες. Τι να κανονίσω. Συνέντευξη. Όχι. Άρα τι θα μιλήσουμε. Έχουμε μελετήσει Tottenham εγώ, θα στα πω όλα. Εντάξει, είναι το παιχνίδι της ζωής του. Πάμε λίγο. Μια υπενθύμηση λοιπόν για το σημερινό παιχνίδι. Τα εισιτήρια είναι δωρεάν παρόλα αυτά χρειάζεται. Είναι απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας διαβατηρίου, δίπλωμα οδήγησης και να ξέρετε μοσχάρια το ΆΜΚΑ σας. Το ΆΜΚΑ είναι απαραίτητο για όλες τις ηλικίες, ακόμη και για τα παιδιά, τα οποία έχουν ΆΜΚΑ και αγωνίζουν μοσχάρια, είναι αυτή η υποσημείωση, από τη γέννησή τους. Μόνο. Άρα λοιπόν, επίσης τα εκδοτήρια θα λειτουργούν από τις 3. Όσοι μπορούν να έρθουν νωρίτερα. Καλό θα είναι. Καλό θα είναι για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός. Στα εκδοτήρια. Εντάξει. Πολύ σωστά η φίλη μας η Ελένη λοιπόν μας υπενθυμίζει ότι παρότι είναι κούτρα σήμερα πρέπει να έχεις ταυτότητα ΆΜΚΑ. Αυτό. Ή διαβατήριο ή δίπλωμα. Πώς πηγαίνετε κάθε φορά και παίρνετε εισιτήριο. Το ίδιο και θα σήμερα. Θα είναι σαν να παίρνετε εισιτήριο αλλά δεν θα παίρνετε εισιτήριο. Θα παίρνετε εισιτήριο μεν, δεν θα πληρώνετε. Είναι το Παΐσιο. Θα πάτε στα εκδοτήρια. Θα είναι σαν να παίρνετε εισιτήριο, δεν θα είναι, αλλά θα παίρνετε εισιτήριο. Θα παίρνετε, μηδενικό εισιτήριο. Για να απολαύσετε τα παιδιά μας σε μια πολύ σπουδαία μάχη. Περίμενε, μια ώρα έχουμε. Περίμενε. Πες κανένα χωρικό να πάμε στο διάλειμμα. Μια ώρα έχουμε. Ακούγεται. Απ' έξω αυτό. Είστε τόσο... Είναι από κάτω. Βάλατε και ήδη ακουστικά. Τι κάνω από κάτω, καράτε έχουμε. Τι φάση. Γιατί είναι θέατρο καράτε, φίλε. Είστε τόσο μπούφι και είναι η σχολή του Ανδρέα Βουτσινά που όταν το ήρθαμε εδώ, νόμιζα σε κάθε διάλειμμα του να με πέσει μου. Φωνάζουν, κάνουν, άλλο χαίρονται. Τώρα τι φάση τώρα. Το ότι βάλατε και ήδη τα ακουστικά και είχαμε την ευθερία Ραβανιτάκη από τα αριστερά, τώρα έχουμε το καράτε από κάτω. Όπου βέβαια μόλις έβαλε χέρι ο Σταύρος και φώναξε πρωινιάτικα, σταμάτησε. Το έχεις καταλάβει από την που είσαι εκείνη τη μίνι έκρηξη τότε σταμάτησε να κάνει τις πρόβες της η γυναίκα. Η ευθερία. Η Ραβανιτάκη. Α, δεν έχεις να κάνει. Όχι. Ήταν εκείνη η έκρηξη σου η μικρή. Είναι το πρώτο δύο παντομήμα. Δηλαδή, σαν να παίζουν τα όργανα και σαν να τραγουδούν. Όχι, έχουμε ένα κύριο που ενοχλείται. Σε ένα στάνταρ. Το είπε. Όχι, ρε, άσυγχρονα το σκέφτηκε, είναι τυχαίο. Το είπε, το ρώτησε στο παράδο. Τέλος πάντων, πιστεύω πήγε στην εξοχή ή στη Θέρμη να τραγουδάει στο σέικ σου. Όχι στο κέντρο της πόλης, δεν λοιπόν, γίνονται αυτά. Λοιπόν, δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Από κάτω το καράτε συνεχίζεται. Λοιπόν, FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526, 5 εισιτήρια σήμερα. Θα δώσουμε και αύριο. Θα κάνουμε την κλήρωση 2 λεπτάκια πριν τις 2. Μαζί μας είναι το Ρίτσι Καζίνο με τον Τάκη Ζαχαράτο να συνεχίζει στο θέατρο Βεργίνα. Η παράσταση Αγάπη έχει ήδη σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων. Ενέρφυλε. Μπράβο και στον Τάκη Ζαχαράτο και στο θέατρο Βεργίνα και σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, γιατί υπάρχουν και πολλοί ηθοποιοί, χορευτές, ζωντανή ορχήστρα. Μπράβο λοιπόν σε όλους. 4 ακόμα παραστάσεις. Όσοι δεν έχετε πάει στο θέατρο Βεργίνα, ακούστε με, πάτε και θα με θυμηθείτε. Παρασκευή
Η επόμενη παράσταση 22 Φεβρουαρίου, Σάββατο 23, Κυριακή 24, Δευτέρα 25. Όπως βλέπω τώρα τα πράγματα στο Ticket Services, η πιο βολική μέρα είναι η Δευτέρα που υπάρχουν περισσότερα εισιτήρια. Λοιπόν, ticketservices.gr, καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνο, όλο το 24ωρο και τελεφωνικά στο 210-723-4567 για πληροφορίες στο Θέατρο Βεργίνα, 210-491-291. Μαζί μας είναι ένα δωμό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά, Εθνική Αντίσταση 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα εντυπωσιακά γραφεία που είναι και πολύ εύκολα προσβάσιμα και πλέον εκεί υπάρχει και πολύ εύκολο πάρκινγκ και είναι πολύ πιο εύκολο να πάτε από εκεί και να μιλήσετε με τους ανθρώπους στον αναδομό, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που θα τα φτιάξουν όλα με συνέπεια πάντα στο χρονοδιάγραμμα, πάρα πολύ σημαντικό. Ο Στέργιος έχει προσωπική εμπειρία και κάθε φορά όμως μας τα εξηγεί. Εύχομαι να μην έχεις ποτέ αγάπη τέτοια εμπειρία για να μην έχεις θέματα και ζει ψυχολογικά. Έτσι. Και στοίχημα.gr. Σήμερα υπάρχουν δύο παιχνίδια για Champions League. Αύριο άλλα δύο. Σήμερα νομίζω είναι Liverpool με Bayern και Barcelona-Lyon. Ναι. Πολλά τα ειδικά στοιχήματα, πάρα πολλές επιλογές για scorer, κάρτες, corner. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσετε λίγο την τύχη σας πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Φαβορή Liverpool έναντι της Bayern στο Liverpool Bayern με μηδενική κανιότητα. 2-13 ο άσος, 3-80 το χ, 3-70 το διπλό. Και φαβορή φυσικά η Μπαρτσελόνα στη Γαλλία έναντι της Λιόν. 4-85 ο άσος, 4 το χ και 1-70 το διπλό της Μπαρτσελόνα μέσα στη Γαλλία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Πάκο 4. Ωρε, Ραφαήλ! Τι γίνεται, ρε φίλε! Έλα εδώ, Πολυνίκη ρεπόρτερ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Καλημέρα σα, τι κάνετε. Έχει σήμερα λευκό πύργο το πρόγραμμα ή όχι? Όχι, σήμερα δεν έχει. Γιατί? Σήμερα έχει συνέντευξη. Τι ώρα είναι? 2. Ρε Ραφαήλ, κάντε κάτι. Να είναι γύρω στη μία. Να το βγάζουμε εδώ ζωντανά. Να ακούει ο κόσμο. Τι 2. Άλλη φορά το δω. Αντιτουριστική ώρα. Πώ και από εδώ, τι ήρθε να μα δει. Το αφεντικό. Πόρε φίλε. Πόρε φίλε. Καλή επιτυχία. Καλό κουράγιο. Σταύρο, Σταύρο, ο Ραφαήλ δεν είναι. Σταύρο! Ο Ραφαήλ δεν είναι ξεκάθαρα Πολυνίκης ρεπόρτερ. Με γράφει. Δεν με ακούει. Δεν με ακούει καν, ρε φίλε. Α, στον αέρα, ζωντανά όλα. Τι ωραία, ρε. Γυρνάει λεφτά, παιδιά. Μοναδικό άνθρωπο του κόσμου. Το ζήσαμε γι' αυτό. Κάτσε λίγο. Και ψηλά. Καλά, ήρθες. Μπράβο, Ραφαήλ. Μπράβο, Ραφαήλ. Σταυρό. Μη βρίσκεις, καταρχάς στον αέρα. Έλεος. Δώσε μένα, τι σε πειράζει, δεν θα θέλει. Δώσε μένα. Ρε Ραφαήλ, κοινά δηλαδή, ρε φίλε, ντροπή. Ραφαήλ, αυτά... Ντροπή, ρε φίλε. Πόπο ντροπή. Φοβερά πράγματα. Μπράβο στο Ραφαήλ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Έχεις ξαναπάρει λεφτά από αποστολή πίσω. Να άνθρωπο από μόνος του, γιατί έχει αυτό σημασία. Δεν τον είπες. Τι γίνεται, Ραφαήλ, πέρα λεφτά που την έφαγες. Μπράβο, Ραφαήλ. Δεν έχω πιστέψει ποτέ λεφτά από αποστολή. Ούτε εγώ. Ξεκινάμε τα βασικά. Στη Ρωσία μια φορά είχα πάει απόδειξη από σεξ σοπ. Κανονικά, όχι αυτό που πήγαν τα παιδιά του Τζίνου. Ένα πολύ δυνατό. Ποιος θα πάρει χαμπάρι, τι ήτανε. Εμένα με έχει βολεύσει πολύ η Ουκρανία με τις αποδείξεις που ήταν όλες στα Ουκρανικά. Ναι, πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Ναι, και μια φορά το κορυφαίο. Για να τα λέμε όλα. Έχουν περάσει και χρόνια. Έχουν περάσει χρόνια. Το 4 που πήγα στην Αίγυπτο. Ωραία. Μου δίνει η Sport Day συνολικά να βρω το συγκαμπάνα γιατί μου τον κρύβαν όλοι. Ναι, το θυμάμαστε. Ωραία. 2.500 ευρώ. Και έχω 29 ώρες να φάω στο Κάιρο 2.500 ευρώ. Το Κάιρο αγόρασες, 2004. Έχω ταΐσει βέβαια για να βγουν τους καμπάρα, έχω ταΐσει πολύ κόσμο. Έτσι δουλεύει εκείνη. Ναι, δεν δουλεύει. Αλλιώς ότι έκανα ένα χιλιάρικο δικό τους και είχα αγάπη, δεν χωρούσαν τα λεφτά στις τσέπες μου. Εντάξει. Και όποιον έκανα χειραψία είχα χαρτονόμισμα, δεν ακούμπησα χέρι κανέναν. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Δεν υπήρχε ένας που να μην τα πήρε. Που δεν τους πήραν μαζί. Τελικά εγώ την συνέντευξη στην Καμπάρα την έκανα γιατί τάισα τον προπονητή της Εθνικής Ελπίδων. Ναι. Ωραία.
ο οποίος έφερε τον Σικαμπάλα για προπόνηση. Εντάξει, ενώ ήταν παίκτης ανδρών. Δεν γίνεται αυτό που γίνεται και γυρνάω πίσω. Και μου λέει ο διευθυντής Sport Day, αποδείξεις έφερες. Λέω, τι αποδείξεις θα φέρω. Έχω μεταγήσει το μισό Κάιρο. Δηλαδή τώρα θα πάω και θα με αγκαλιάζουν. Ωραία. Δεν γύρισα, μισή απόδειξη. Μπουζούκια το βράδυ, χορό της κοιλιάς. Καλωρικά, σφαγή. Όλες 200 κιλά. Όλες. Μου λέει ο Σαλάμα αυτός που είχα εκεί, ταραβετζή. Το βρήκα εκεί στο αεροδρόμιο, φαντάζομαι τον είχα κάνει. Το μεν υπαρκτό ή το κομμάτι. Σαλάμα. Ο οποίος τότε άλλαξε η κοσμοθεωρία μου για τις σχέσεις μου αμεθανών με γυναίκες. Του λέω τυχερέ, λέω, έχεις 4 γυναίκες και μου λέει, εσύ με μία δεν τα βγάζεις πέρα. Μου λέει. Κάθομαι και το σκέφτομαι το έργο και λέω, ναι ρε φίλε. Ναι, το κοινωνικό μήνυμα, ναι. Κουράγιο στη Σαλάμα. Κουράγιο στη Σαλάμα κανονικά. Αδελφός, ναι. Ναι. Και, πώς το λένε, και μου λέει, nice woman. Λέω, τι nice woman, λέει, this is three women. Τρία ναι. Ναι, ήταν όλες έτσι. Ναι. Και το κορυφαίο που έχω ζήσει στο Κάιρος, εκείνη το παρανοϊκό 29 ώρο, γιατί τόσο έζησα εκεί. Εντάξει, είναι που απαγορεύεται το αλκοόλ μες στο μπουζούκι. Τότε δεν έχουμε smartphone όμως για κακή μας τύχη. Ωραία. Και έχουμε δίπλα μια παρέα με ευτραφείς γυναίκες. Και δεν μπορείς να κεράσεις φινάκι εκεί, ούτε πετά λουλούδια. Και τι κάνουνε, έχουνε σνίτσελ μοσχάρι στο τέτοιο, κόβουν κομματάκια για να κολλήσουν στους γκόμενες η παρέα δικιά μου. Πυρούνι και τις ταΐζανε. Τι λες ρε. Από τις πιο σουρεάλ στιγμές της ζωής μου. Αν είχε smartphone εκεί. Τίποτα, δεν θα είχαμε κάνει. Live θα κάνεις πίσω το μαγαζί. Κανονικά ρε, τι live, μόνο live. Κανονικά. Τέλος πάντων και έχω και άλλες ιστορίες για αυτές τις 29 ώρες. Ευρώ δεν γύρισα. Τον άλλον του δώσαμε ένα κατοστάλικο να πάει στην Άρτα και μας γύρισε 20, 40, 60, 65 ευρώ. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Και και τα κέρματα. Ναι, και τα κέρματα, ρε φίλε. Πω πω, τι ντροπή ρε Σταύρο. Πω πω, ντρέπομαι πραγματικά. Θέλω πάντα να δώσω τώρα. Πάντα τα φάω μετά. Έλα εδώ ημέρα, φίλε. Δίπλωση. Θα πάω προς τα δίκτυα. Φίλε, τώρα μα κράζει δύο εβδομάδε και τώρα ρε φίλε. Δεν υπάρχει αγάπη. Το φίλε μου βγήκε πολύ φυσιολογικά. Ναι, ναι. Θα ανοίξουμε και γραμμές σε κάποια φάση μετά το διάλειμμα. Θα πιάσουμε λίγο το Tottenham, το ΠΑΟΚ Tottenham. Άκου να δεις τι γίνεται, Σταύρο. Όπα, λάκια. Έχεις διαβάσει. Ναι, από προχθές. Λοιπόν, αυτή η ομάδα της Tottenham είναι η ομάδα K18. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα K19 ή K20 στην Αγγλία, υπάρχει το K18. Όλοι οι παίκτες της K18 έχουν κάνει και την ομάδα που παίζει στο Under 19 πρωτάθλημα στο Champions League των μικρών. Στο Youth League. Λοιπόν, που κέρδισε την Barcelona. Είναι πρώτη η Tottenham στην Αγγλία. Στην Αγγλία. 35 βαθμούς σε 13 παιχνίδια. Δεύτερη η Arsenal, τρίτη η Chelsea. Τέταρτη, Λονδίνο προπορεύεται. Τέταρτη δηλαδή, Aston Villa. Τέταρτη Aston Villa. Ναι, και πέμπτη West Ham. Καλές ακαδημίες και West Ham, παραδοσιακά. Ναι. Λοιπόν, οπότε είναι όλοι. Είναι όλες οι ομάδες εκεί, δηλαδή παίζει και η Manchester United. Για δες το λίγο. Γιατί μου φαίνεται κάπως μυστήριο αυτό που λες. Είναι άλλο όμιλος. Εντάξει, είναι άλλο όμιλος. Ναι, είναι επειδή διάβασες. Ναι, η Everton είναι στον άλλο όμιλο πρώτη, δεύτερη η Liverpool με τα χίλια ζόρια κτλ. Λοιπόν, είναι οπότε 17χρονα και 18χρονα παιδιά. Εθνικότητες να φάνε κικότητες, δηλαδή τερματοφύλακας Πολωνός έχει τρεις Αγγλο-Νιγηριανούς, σαν το Τζούμπα δηλαδή. Αγγλο-Σκοτσέζος, έχει Βορολανδό, έχει Ουαλό, έχει Φιλανδό, έχει παίκτη από το Κονγκό. Παίκτη από την Βενεζουέλα, παίκτη από την Γκάνα, παίκτη από την Ινδία, έχει παίκτη φυσικά από την Ιρλανδία τον βασικό επιθετικό, τον Τρόι Πάρο, το οποίος είναι πρώτος σκόρερ και στην Αγγλία και στους αγώνες του Youth League. Και υπάρχει και ο Μαωρίτσιο Ποκετίνο, που είναι ο γιος του προπονητή της Τότεναμ. Σκάνδαλο. 17χρονος. Να τα βίσματα. Βάζει το γιο του. Ναι. Πού τον βρήκαν αυτόν. Ναι. Λογικά είναι θέμα στην Αγγλία ότι βάζει το γιο του. Ναι, κανονικά. Τέτοια πράγματα δεν τα αφήνουν οι Άγγλοι στην τύχη. Μία ομάδα που αρέσκεται στο 4-2-3-1 κατά βάση, αλλά σε πολλά μάτς στο Champions League προτίμησε το 4-3-3 και δεν βγήκε ζημιωμένη. Προκρίθηκε από τον όμιλό της, γιατί τελευταία αγωνιστική κέρδισε την αδιάφορη Μπαρτσελώνα με 0-2 στη Βαρκελόνη. Όπως δηλαδή συνέβη και στο παιχνίδι των
των ανδρών, Μπαρτσελόνα Τότεναμ. Γενικότερα μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο που θεωρείται στην Αγγλία top και θεωρούν στο Λονδίνο ότι τουλάχιστον 5 από τους παίκτες από τη φουρνιά αυτή θα είναι στα επόμενα 2-3 χρόνια στην πρώτη ομάδα της Τότεναμ. Δύσκολα δέχεται γκολ, παίζει πολύ από τα άκρα, επιθετικογενή back και οι extreme έχουν έφεση στο γκολ και στην assist. Γενικότερα μια ομάδα, παιδιά, που νομίζω είναι ιδιαίτερα αγωνιστική. Πέρσι έφτασε, πέρσι έφτασε μέχρι τους 8. Αποκλείστηκε από την Μονακό στους 8 του Youth League και φέτος έχει στόχο να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Εδώ όμως θα έρθουν τα δικά μας τα παιδιά. Η αρμάδα του Παύλου Γκαρσία. Που νομίζω είναι το πιο ανταγωνιστικό μάτς που έχουν δώσει στη μέχρι τώρα καριέρα τους. Και φυσικά το Δέλεαρ να προχωρήσουν στην επόμενη φάση είναι τεράστιο. Και να βρεθούν στους 16 του Champions League που είπαμε τους περιμένουν οι 8 ομάδες που αποκρίθηκαν από τους ομίλους της φάσης των ομάδων που ήταν και στους ομίλους του κανονικού Champions League. Να πω ότι δεν υπάρχει παράταση σήμερα. Είναι κανονική διάρκεια και πέναλτι. Αμάν φίλε, αποκλειστικό το έχουμε αυτό. Ναι. Ναι. Μίλησε με UEFA. Μίλησα με τον Μαουρίσιο, όχι το γιο, τον πατέρα. Ο οποίος εντάξει έχει λόγο. Ποκετίνο. Είναι το επίθετο. Ναι, τι είπα. Μαουρίσιο. Έχω μια κοιότητα. Θα μου πεις τώρα πώς θα λέω το προπονητή μου. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων. Πολύ σπουδαιό μας. Επειδή κάναμε και σκάουτινγκ την τότε, κάτι που δεν έκανες εσύ. Ναι, για πες. Ωραία. Είναι μια ομάδα με επιθετικές αρετές πάρα πολύ. Φοβερό. Ναι, περίμενε. Αλλά με τεράστια κενά στην άμυνα. Ναι. Έχει ένα στόπερ ο οποίος είναι λίγο τσαπάς. Εντάξει. Γενικά αφήνει κενά. Είναι μια top ομάδα, αυτή είναι το φαβόρι. Αλλά τα παιδιά του Παύλου Γκαρσία, τα παιδιά του ΠΑΟΚ βασικά, μήπως αποποιούμε λίγο τα πράγματα. Αυτή η ομάδα υπάρχει στον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουν τα στοιχεία, έχουν τη σοβαρότητα. Δεν έχουν την εμπειρία, είναι η αλήθεια. Δηλαδή βγάζουν ένα άγχος. Αν καταφέρουν να διαχειριστούν το άγχος τους δημιουργικά, τότε ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη τύχη σήμερα. Αν όχι, έχει μεγάλη ατυχία. Αυτή είναι η κατάσταση. Κοίταξε, δεν έχουμε δει τη δική μας ομάδα σε τέτοιο επίπεδο. Άρα δεν είναι και έχει λίγο εμφανιστεί καμία ελληνική ομάδα, ναι, σε αυτό έχει το επίπεδο. Αλήθεια, είναι η πρώτη. Ναι. Άρα είναι και λίγο ερωτηματικό να δούμε, ερωτηματικό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το δικό μας επίπεδο σε σχέση με το επίπεδο μιας top αγγλικής ομάδας. Το καλό για αυτά τα παιδιά είναι ότι συμμετάσχουν από πολύ μικρά σε τουρνουά με τέτοιες ομάδες. Έχουν κερδίσει αρκετά από αυτά. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι στο μυαλό τους να μπει το γεγονός ότι είναι top ταλέντα και αντιμετωπίζουν συνομήλικούς τους που είναι top ταλέντα. Δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από αυτούς. Αν λοιπόν για μένα το παιχνίδι θα κριθεί καθαρά στην ψυχολογική διαχείριση των παιδιών δικών μας. Αν έχουν την οριμότητα, ωραία, να παίξουν αυτό που ξέρουν όσο πιο απλά το κάνουν, εντάξει, και με πάθος για αυτό το πράγμα που κάνουν, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αν μπουν σε μια διαδικασία να σκεφτούν ότι θα έχει τούμπα κόσμο πολύ. Ναι. Σε πρώτη φάση να πω εδώ, sorry, ότι στον προγραμματισμό είναι να ανοίξουν οι θύρες 1-2-3. Μακάρι ο κόσμος να οδηγήσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να ανοίξουν και άλλες θύρες. Δηλαδή να είναι τόσο πολύ ο κόσμος και να μην φτάσουν οι θύρες 1, 2 και 3. Για όσους δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και δεν θα μπορέσουν να πάνε. Ωραία. Το δείχνει Κοσμοτέ Σπορ 7. Το δείχνει το παιχνίδι. Όλοι μπροστά έχει περιγραφεί, εννοείται ότι αλλάζει και το πρόγραμμα της ημέρας. Ναι. Μιλάμε για σπουδαίο παιχνίδι. Ναι. Το είναι... ΠΑΟΚ 24, okay, όλα τα. Ο Στέργος θα κάνει τη μετάδοση. Μην φανταστείτε δηλαδή θα κάνω εγώ τη μετάδοση. Πρέπει να ξεκουραστεί η φωνή μου από χθες. Από την κούραση που είχα μεταδίδοντας 5 γκολ του ΠΑΟΚ. Ναι. Ήδη η ενέργεια που έχω είναι μηδενική σχεδόν. Τι ακούμε εσύ όλες τις ώρες. Παίρνετε βιταμίνες, θα σου φέρω μια βιταμίνη. Πήρα βιταμίνη, εννοείται ότι το ξύπνησα παίρνω βιταμίνη. Ναι. Για να αντέξει ο οργανισμός μου τα 15 πακέτα τσιγάρα, παίρνεις μια βιταμίνη. Ή μειώνεις τα τσιγάρα. Ναι, τα μειώνεις τα τσιγάρα όντως. Είναι ο στόχος μετά το πρωτάθλημα. Να κόψω το τσιγάρο. Άλλοι υποσχόνται γάμο, εσύ κόψε το τσιγάρο. Το υποσχεθήκαμε πέρσι και έγινε βλακεία. Τα πάντα. Ναι. Έγινε βλακεία. Ωραία. Ο Στέργιος λοιπόν θα κάνει τη μετάδοση. Υπάρχει και Ελληνοκύπριο στο ρόστερ και μάλιστα έχει παίξει όλα τα μάτια του Champions League τη Tottenham. Ο Jack Rolls.
δεν έχει κανένα κυπριακό στοιχείο το ονοματεπώνυμό του. Ναι. Είναι, ο Τζακ Τζακ. Έχει διαβατήριο βρετανικό και διαβατήριο αγγλικό. Και τραγουδάει Αλέξια. Προφανώς έχει. Άσπρο μαύρο όνειρο κάνω. Ε. Ναι. Προφανώς έχει κάποια ρίζα από την Κύπρο. Προφανώς. Ο Τζακ Ρόλς. Δεν ξύμιζαν οι Κύπροι και του λένε α, το παιδί αυτό είναι καλό. Έλα, ναι, και διεθνή είναι με την Κύπρο. Κανονικά. Τι θέση πει εδώ, χαφ. Χαφ. Ωραία, ο Τζακ Ρόλς. 7 ευρώ λοιπόν. Αν ήταν ο Ρόλς Ρόλς. Ο Ρόλς Ρόλς μου ήταν Κύπριος. 7 η ώρα, λέγαμε και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει αντίτιμο για το εισιτήριο. Απλώς η διαδικασία που ακολουθείτε, γιατί αυτό είναι η επιταγή της UEFA, είναι να πάτε κανονικά στο εκδοτήριο, να δώσετε τα στοιχεία σας. Ή πιο πολύ φαντάζομαι είστε ήδη περασμένοι στο σύστημα της ΠΑΕ, οπότε απλά με την ταυτότητα και το ΆΜΚΑ θα κάνετε δουλειά. Αρχικά θα ανοίξουν οι θύρες 1, 2 και 3. Ξαναλέω, μακάρι να έχει τόσο κόσμο που να αναγκαστεί η ΠΑΕ να ανοίξει είτε τη θύρα 4 είτε τη θύρα 7 ή 8. Στα... Είναι ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου, όσοι μπορείτε να είστε, και για να στηρίξετε την ομάδα, αλλά και να δείτε έναν όμορφο ποδοσφαιρικό αγώνα που η σημασία του είναι τεράστια. Δηλαδή, ναι. Να μην ξαναπούμε, θα τα πούμε από αύριο, αν με το καλό περάσει η ομάδα, το τι ομάδες περιμένουν τον ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο. Ναι, εντάξει, είναι σημαντικό. Όποιος μπορεί να πάει, θα είναι σίγουρα χρήσιμο. Επειδή έχουμε και ένα μήνυμα, δεν είπαμε για το. Για την αποκάλυψη ουσιαστικά του Λουτσέσκου χθες στη συνέντευξη τύπου, το Ζαμπάδι φωτογράφησε. Εγώ αυτό τι φωτογράφησε, μόνο το αφημί που δεν είπε. Επειδή πολύ δεν το κατάλαβα, ρε παιδί μου. Εντάξει, εσύ άμα ασχολείσαι κάθε μέρα και εγώ και ο Στέργιος οπωσδήποτε το καταλαβαίνουμε. Αλλά κάποιος κόσμος... που δεν έπαιξε σήμερα και ήταν στον πάγκο και ήταν μικρό σε ηλικία και ήταν πολύ καλός με τον Ολυμπιακό. Εδώ το και έβαλα, είναι λίγο μελαμψό. Και... Το έβαλα μέσα στο κείμενο ότι είναι Ζαμπά και είχα δύο μηνύματα που λέγαν ότι δεν είπε το όνομα προπονητή. Και λέω, μα δεν μπορεί να είναι κανεί άλλο. Αυτό εννοούσε προφανώ. Και ο Άρτα θα μπορούσε να έχει μια αντίδραση. Ναι, σίγουρα. Να πικώσω, εύκολα. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω γιατί δεν με έβαλες, ναι. Είπε λοιπόν ο Λουτσέσκο ότι ένα από τα πράγματα που κρατάει από το χθεσινό παιχνίδι είναι ότι ένας παίκτης μου, όπως είπε, πριν τον βάλω σήμερα στο παιχνίδι, μου είπε ότι καταλαβαίνει για ποιο λόγο ήταν στον πάγκο, ενώ στο προηγούμενο μάτσο με τον Ολυμπιακό είχε κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Και νομίζω είναι σημαντικό που το είπε κιόλας, και για το Ζαμπά είναι πολύ σημαντικό που το κατανοεί και δείχνει κι αυτός ότι έχει μπει στη λογική του Λουτσέσκου. Και αυτός. Γιατί εντάξει, στο ξεκίνημα νομίζω εσείς το θυμάστε καλύτερα κιόλας. Το είχατε ζήσει. Με το Ζαμπά δυσκολεύτηκε λίγο στο ξεκίνημα κάπως, μέχρι να τον βάλει ως το κλίμα. Και ήταν ωραίο που το σημείωσε ο Λουτσέσκου. Και είχαμε διάφορα μηνύματα για τον Ζαμπά. Και νομίζω είναι δείγμα αυτό τις σχέσεις που έχει πλέον αναπτύξει ο Λουτσέσκου με κάθε έναν από τους παίκτες του και κυρίως με τους νεαρούς. Το είδαμε και στον Ενρίκη, ας πούμε, που έλεγες και πριν. Που πήγε τον αγκάλιασε στο γκολ. Πολύ ωραία εικόνα σίγουρα. Το βλέπουμε και με τον Ζαμπά, το βλέπουμε και με τον Λιμιό σε πολλές περιπτώσεις και ο Πέλκας το ίδιο. Οι πιο νεαροί δηλαδή τον έχουν αλλιώσει τον Λουτσέσκου. Κοιτάξτε, με όποιον και να μιλήσει μέσα από την ομάδα, θα σου πει ότι ο Λουτσέσκου είναι κατά βάση δίκαιος. Ναι. Σίγουρα κάνει λάθη. Δεν βλέπω κανένα. Δεν βλέπεις κανένα. Έχει κάνει 2-3 λαθάκια μέσα στη σεζόν. Το πολύ. 3. Στη ροή κάποιου λοιπόν... αγώνα. Αλλά δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς ότι συμπεριφέρεται άδικα σε παίκτες του ρόστερ. Ένας μόνο το έκανε, αποχώρησε από την ομάδα. Αλλά οι υπόλοιποι δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να έχει παράπονο από τη διαχείριση του ρόστερ όπως το κάνει ο Ράσμα Λουτσέσκου. Όχι, και απόδειξη είναι αυτό. Και στο φινάλε, όταν έχει 50 νίκες σε 49 παιχνίδια, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Αλλά η απόδειξη είναι αυτό, το να στο δείχνει ο παίκτης με πράξη. Ότι το καταλαβαίνει και ότι το εκτιμάει κιόλας αυτό. Το είδαμε και προχθές στα βίντεο που ετοίμασε η ομάδα, που πάλι όλοι μιλούσαν τα καλύτερα λόγια για τον Λουτσέσκου. Για μένα δεν είναι πολύ συνηθισμένη, ας πούμε, η εικόνα στα γενέθλια του προπονητή να περνάει από το γνωστό τούνελ και να γίνεται όλο αυτό. Δηλαδή είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και δείχνει ότι η σχέση του έχει περάσει ίσως και σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν το βλέπεις καθημερινά. Εντάξει, αυτό το πράγμα. Το έχει επιτρέψει ο Λουτσέσκου, γιατί μέσα από αυτό δεν είναι τη ομάδα. Ναι. Θα μπορούσε να μην το επιτρέψει αν την πρώτη στιγμή και να είναι ο απρόσιτος και ο προπονητής. Ναι, υπάρχει μια απόσταση. Δεν είναι τόσο να τα παντού. Απ' την άλλη, όμως, είναι προπονητής που έχει την πειθαρχία. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρεις αυτό, να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Αυτό είναι το ζητούμενο σε κάθε ομάδα. Πώς θα βρεις την ισορροπία. Είναι σίγουρα δείγμα. Σε όλους τους τομείς.
Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα αφού πούμε και τους χορηγούς και θα ανοίξουμε ανοίγουμε γραμμές στην επιστροφή μας. Μαζί μας είναι τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Στα Alter Ego βρίσκεται από παπούτσια, σακάκια και κοστούμια μέχρι κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά αξεσουάρ. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr. Έλεος! Και alterego-fashion.gr. Κάπου κοντά έχω τη γιορτή μου 15 Μαρτίου. Για να μπείτε και να δείτε ό,τι υπάρχει. Το γιο αγαπείου. Ό,τι υπάρχει στα καταστήματα Alter Ego και να ξούς το κορυφαίο παπούτσια στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια τη σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus και εσείς βρίσκετε όλη την αντρική συλλογή στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο και κατάστημα υπάρχει και σε Ελευθέρω Βενιζέλο. Μαζί μας είναι η Στίχημαν με τα δύο παιχνίδια του Champions League να κυριαρχούν νομίζω σήμερα. 361 ειδικά στοιχήματα αγάπη στο Liverpool Bayern και 362 στο Lyon Barcelona. Οπότε νομίζω καλύπτει όλη την γκάμα των παιχτών. Η Στίχημαν με μηδενική γκανιότητα στο Liverpool Bayern. Σπουδαία μάτς και τα δύο. Όπως έχει μάτς σπουδαία και αύριο Ατλέτικο Μαδρίτης Γιουβέντους και Σάλκε και Μάντσεστερ Σίτι. Εντάξει, προτιμάω το πρώτο να δω, να σου πω την αλήθεια. Ξεκινάνε και τα δύο στις 10. Όπως στις 10 ξεκινάνε και τα δύο σημερινά παιχνίδια. Στίχημαν.gr. Εύκολη πρόσβαση. Κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή. Παίζετε γρήγορα, στοιχηματίζετε με ασφάλεια και σε πολύ μεγάλες αποδόσεις και φυσικά Ρίζεση Καζίνο, Θέατρο Βεργίνα, Τάκη Ζαχαράτος. Την Παρασκευή είναι η επόμενη παράσταση. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια, δεν ξέρω το που μιλάμε αν έχουν εξαντληθεί. Δοκιμάστε την τύχη σας ή κλείστε εγκαίρως για κάποια από τις επόμενες τρεις παραστάσεις, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Ενδεχομένως τη Δευτέρα η παράσταση να είναι τελευταία. Θα δούμε. Ticketservice.gr, καταστήματα public στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Είναι προαιρετική είσοδος στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει απλά το 21ο έτος της ηλικίας σας και δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό εισιτήριο εισόδου. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ, αποκλειστικά. Ανοίγουμε γραμμές 2-3-10-2-87-8-8-8. Και τρέχει ο διαγωνισμός για ακόμα 20 λεπτά για 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Άρης. Ποιος είναι την Κυριακή στην Τούμπα, FM και ενώ ΠΑΟΚ. Ονοματεπώνυμο στο 545-26. Έχουμε φίλο που περιμένει. Ωραία, για πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Περίμενε. Ήταν. 2-3-10-2-87-8-8-8. Για τα επόμενα 20 λεπτά. Εσύ τι λες, ποιος ήταν? Ποιος ήταν? Ένας που πέθανε, σχεδιαστής. Το. Επειδή είμαι... Πιάνεις, μιλάμε όλη την γκάμα ανθρώπων, εντάξει. Τον ήξερες, ποιος ήταν η υποθέτης? Όχι, λέει, πέθανε γνωστός και δεν τον ήξερε. Σχεδιαστής, μάλιστα. Περιμένουμε, λοιπόν, τις γραμμές. 287 και 3 οχτάρια. Να δώσω, ρε παιδιά, τα εισιτήρια που θέλω να δώσω. Για να τα δώσω στο τέλος. Στο τέλος. Γιατί? Να γίνει απλά γρήγορα. Πάντως, Σταύρο και οι συνεργάτες του στο Repress για τον Ιρλανδό λέγανε. Βεβαίως. Τη Τότεναμ. Εντάξει, ο Αντώνης ξέρει και την Τότεναμ καλά. Ο Τρόι Πάροτ. Θα τον δούμε και αυτό το Πάροτ, φίλε. Τι γκολ έχει βάλει αυτός? Στο Champions League έχει βάλει 3 σε 5 μάτς. Το κουνάει το πλεκτό δηλαδή. Ναι. Μιχαηλίδη έχω και διαμαντή. Στην Premier League, Under 18, έχει βάλει 11 σε 7 μάτς και 3 assist. 11 σε 7 μάτς. Ναι. Το λες καλό το ποσοστό. Mm-hmm. Γενικότερα... Ψιλόκορμη ή... Γενικότερα δεν ξέρω αν είναι ψηλός ή όχι. Να σου πω την αλήθεια. Γενικότερα έχει φέτος 14 γκολ σε 22 παιχνίδια. Τα νούμερα μας είπες πριν Στέργιο δεν βγαίνουν με αυτό που το πει το πόρισμα πάντως. Ποιο όμως. Ποιο πόρισμα αρέσει. Τι είπες? Τι είπα. 7 παιχνίδια, 11 γκολ είπες. 7 παιχνίδια στην Premier League, 11 γκολ. Ναι. 11 γκολ. Είπες και το Champions League. Και 3 είπα στο Champions League, 14. 11 και 3, κάτσε να βάλω το κινητό μου να 11. μια χαρά βγαίνει ο Σταύρο. Αν έχεις θέμα με τα μαθηματικά. Πού βγήκαν 22 τα παιχνίδια, ρε. Να, ρε, δεν είναι μόνο αυτά, είναι και κύπελα τέτοια. Youth League, έχουν ρεσί FA Youth Cup, έχουν EFL Trophy. Έχουν... Που στα οποία δεν έχει βάλει μισό γκολ, γιατί δεν τα λες αυτά. Δύο συμμετοχές έχει τη μία και μία στο Youth Cup. Εντάξει. Και τώρα που το μιλάμε, ο Τρόι Πάροτ σήμερα θα κάνει παιχνιδάρα, πιστεύω. Δεν τον βλέπουμε. Θα είναι ο MVP του αγώνα, κανονικά.
Λογικά. Χαρακτηρίζεται σαν Wonder Kid από τους Βρετανούς. Συνεχίζουμε να ασχολούμαστε μαζί του, δηλαδή. Να τον μιλάμε. Γενικά. Έβαλε και βίντεο ο Στέργιος. Κόντρα στην Ίντερ. Αν παίξει. Θέλει να δει, είναι ψηλός, δε. Δεν νομίζω ότι θα παίξει το βίντεο. Γιατί να μην παίξει. Γιατί δεν νομίζω ότι παίζει εδώ το βίντεο. Γιουτζίζε, βάλετε. Γιουτζίζε είναι, Στέργιο. Δεν παίζει εδώ το βίντεο. Γιατί δεν παίξει, αγαπή. Γιατί δεν παίζουν εδώ, νομίζω, το βίντεο. Δεν παίζει το βίντεο. Ωραία. Θα παίξει, θα παίξει. Δεν θα παίξει. Θα παίξει. Ορίστε. Στέργιο, δεν μπορείς να παίξεις ένα βίντεο. Δεν φταίει ο Στέργιος. Και είμαστε και ραδιόφωνο, δεν βοηθάει το βίντεο καθόλου στην ακροαματικότητα. Ναι, πρέπει να δούμε τώρα το βίντεο. Να δώσετε εισιτήρια που θέλω να πάει ο κόσμος αύριο στο γήπεδο, ρε παιδιά. Λοιπόν, αύριο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παλατάκι στις 5 η ώρα. Κύπελο. Για να περάσει στο Final Four της Ιεράπετρας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μας έχει δώσει 4 εισιτήρια. Οι πρώτοι 4 που το καλέσετε τώρα στο 287 και 38 κερδίζετε από ένα εισιτήριο. Και αύριο πηγαίνετε στο Παλατάκι και από τα εκδοτήρια παίρνετε κανονικά το εισιτήριό σας και μπαίνετε μέσα. 287 και 38, οι πρώτοι 4 που το καλέσουν τώρα. Θα δώσουμε και αυτά τα εισιτήρια, γιατί είναι σημαντικό να είστε αύριο και στο Παλατάκι για να είναι ο ΠΑΟΚ στο Final Four και να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Παναθηναϊκός, καλή ομάδα. Σε καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός πλέον. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Θα είναι πολύ καλό. Πού είναι η Ιεράπετρα? Νότια της Κρήτης, νότιο-ανατολικά. Θα πάει και εκεί ο Ράφα. Ναι. Τι τυχερός. Μπράβο. Με τα λεφτά που ξοδεύει, θα πηγαίνει παντού. Παντού. Ποδόσφαιρο. Θα σου βρει καμιά κουμπίνα, θα πάω αυτό το πλοίο και εκεί θα αλλάξω και θα πάρω αυτό και θα πάρω εκείνο και θα πάω έτσι. Δεν θα το στείλω με πλοίο στην Ιεράπετρα. Και θα με περιμένει, θα με περιμένει μια βάρκα. Θα νοικιάσει αμάξι από το Ηράκλειο. Είναι. Ναι, δεν είναι απλό. Γιατί? Γιατί το Ηράκλειο είναι καμιά 100 χιλιόμετρα από την Ιεράπετρα. Ναι. Εντάξει, θέλει ενοικίαση αυτοκινήτου, θέλει ξενοδοχείο. Θέλει... Εντάξει, Final Four είναι όμως. Ναι, δεν είπα το αντίθετο. Πώς και δεν έγινε, τα Final Four δεν γίνονταν πάντα στη. Σε ποιο άθλημα μιλάμε? Βόλεϊ, Σταύρο. Α, το δικό μας το βόλεϊ. Στο. 19 τμήματα έχει ο Κατσάρης. 21 τα έκανε. Σε ποιο όρισε ήταν που γίνεται? Α, στη Σύρο. Τρεις χρονιές δεν είχε γίνει συνεχόμενα, νομίζω, στη Σύρο. Κουραστικό. Πιστεύω όλα αυτά που είπες, ταξίδι, νοικίες αυτοκινήτων. Ένα 500άρικο είναι ένα 20άρικο, πιστεύω ο Ράφα θα τα κάνει εύκολα. Θα φέρει και ρέστα. Θα σου φέρει και 4 ευρώ. Εμένα, Σταύρο τελικά. Εμένα 500 μου φέρεται πολλά για τον Ραφαήλ. Πιστεύω 2-3 εκατοστάρικα την παλεύει. 500 είναι μπάζεται τριετίες για τον Ραφαήλ, όπως φάνηκε. Θα σου πω ακριβώς τα νούμερα. 150 το εισιτήριο πήγαινε ένα. Ναι. Μίνιμουμ. 40 ευρώ τη μέρα το αυτοκίνητο. Ναι. Δύο μέρες 80. Μόνο δύο μέρες είναι. Τρεις ήταν να πάει. Τρεις, ναι. Τρεις μέρες 120. Άρα πάμε στα 270. Ναι. Να φάει εκεί 40 κιλά είναι, ναι, 5 ευρώ τη μέρα. Ωραία. Ναι. 5 ευρώ τη μέρα. Ναι, και ξενοδοχείο από ένα 50 τη μέρα. Καλό ξενοδοχείο να είναι, όχι. Και τέτοια εποχή, καλό βρίσκεις με 50. Ωραία. Εγώ σε ένα μπουτίκ που είχα πάει τέτοια εποχή, σε ένα στα Χανιά. Σε ένα μπουτίκ. Σε ένα, ναι, πολύ δυνατό. Φοβερό εκείνο. Το θυμάμαι. Το θυμάσαι. Ναι. Δίπλα στο Φάρο. Εκτός ότι με λυπήθηκε αυτή όπως γύρισα το πρωί, έτσι όπως γύρισα. Ναι. Και μου φέρε πρωινό με παναντόλ στο δωμάτιο. Αλήθεια. Ναι, 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 κανονικά. Θα τιμηθεί. Γιατί σου είπα 12 ώρα ξύπνα να μην χάσω το παιχνίδι, παίζαμε τρεις. Ναι, γιατί υπήρχε και αυτό το ενδεχόμενο. Ναι. 8 γύρισε. Εννοείται πως υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο, ναι. Ναι. είχα δώσει 65 ευρώ μόνο. Και ήταν, μιλάμε για γήπεδο. Θυμάσαι. Ναι, ναι, πώς θυμάμαι. Ακριβώς δίπλα στο Φάρο. Εκεί που έχουν ένα μουσείο χρώματος ροζ. Ναι, 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 στη γωνία του λιμανιού. Πάνω στο παλιό λιμάνι. Φοβερό ξενοδοχείο. Φοβερό δωμάτιο. Το οποίο σε φούζε... 6 χωρούσαμε μέσα στο δωμάτιο. Το δοκίμασες ή το υπολογίζεις? Το οποίο σε full σεζόν πάει στο 200 την ημέρα. Όχι, και πάνω. Γραμμή, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και καλή διασκέδαση να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Mm. Και στα δικά σας. Και στα δικά σας, να είστε καλά. Να ρωτήσω κάτι. Τέλος πάντων, πλανάτε εδώ και μια-δύο εβδομάδες. Έτσι γενικότερα... την ατμόσφαιρα και επειδή αγχώνομαι, τρελαίνομαι και νευριάζομαι αυτά που ακούω, υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε με Λουτσέσκο την επόμενη χρονιά? Άκουρα δεις. Εδώ δεν πήρες την Άση Μπίλιου. Ξεκινάμε από τα πολύ βασικά.
Δεύτερον, το δημοσίευμα που όχι βγήκε... για το δημοσίευμα του τον Καραγκιοζηλίκη. Εδώ ναι. Μιλάμε τώρα που πόσο λένε... Θα σου μιλήσω με ειλικρίνεια. Αν είχαμε μεταγραφική περίοδο σαν του καλοκαιριού και τον Γενάρη, δεν θα υπήρχε Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Αλλά είχαμε Γενάρη όμως. Αλλά είχαμε, επειδή ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε όπως πρέπει να λειτουργήσει, ο Λουτσέσκου θεωρώ 99% γιατί δεν είμαι μελλοντολόγος, ναι, ότι θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Και εγώ αν ήμουν ο Σαββίδης θα το έκανα και επέκταση. Δεν έχει συμβόλαιο ρε παιδιά, δεν υπέγραψε. Έχει συμβόλαιο. Για ακόμα ένα χρόνο. Αλλά δεν είναι στις σχέσεις Σαββίδη-Λουτσέσκου, δεν είναι το συμβόλαιο. Ακριβώς αυτό λέω. Ναι, είναι του στυλ ότι αδερφέ με έσκασες θα φύγω. Άμα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Υπήρχε. Δηλαδή αυτό που, που βιώσαμε όλοι, απλά ο Λουτσέσκου σε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί αυτός βίωνε την παράνοια από το καλοκαίρι μέχρι το Γενάρη, δεν ήταν ό,τι πιο κομψό. Να τα λέμε όλα. Μέχρι Γενάρη. Ναι. Εντάξει, ωραία. Είχαμε όμως, πάντως αυτή τη στιγμή, έτσι όπως... Έστρωσε ο μηχανισμός. Έστρωσε ο μηχανισμός, όλοι, σε όλους μας έφυγε ένα βάρος. Η ομάδα είναι πλήρης, είναι υπερπλήρης η ομάδα. Λείπουν κάποια πράγματα. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι πλήρης ή δεν είναι πλήρης. Είναι με το πώς υποστηρίζει ένας οργανισμός τη δουλειά του προπονητή. Άρα λοιπόν, για να είμαστε ειλικρινείς σου λέω, γιατί μόνο έτσι θα εξελιχθούμε. Έτσι. Ωραία. Αυτό που συνέβαινε από το καλοκαίρι και καταγράφηκε πολλές φορές από εμάς, πολλές φορές, όχι μία και δύο. Μα το ξέρω, για ναι, δεν συνεχίστηκε το Γενάρη. Έγινε ένα θαύμα με τον Ιβάν στον άξονα. Δηλαδή, ο Ιβάν είναι αυτός που είπε πώς πρέπει να πάει το πράγμα. Ακούγοντας 15 ανθρώπους, κατέληξε ότι θα πάμε έτσι. Ναι. Δεν μάσησε ο ΠΑΟΚ από τη φυγή του Πρίγιοβιτς. Καλά, αυτό, ναι, προφανώς. Δεν μάσησε. Εδώ μιλάμε για γεγονότα, αυτά που έχουμε δει με τα μάτια μας μπροστά. Ναι, μπράβο. Ναι. Εντάξει. Και ο προπονητής πλέον, απελευθερωμένος από την πίεση που ένα κομμάτι της την προκαλούσε ο ίδιος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Έχοντας και την παράνοια όλων των άλλων γύρω-γύρω να μας τρελαίνουν. Θα σε ρωτήσω κάτι, μόλις ολοκληρώσει. Ναι. Πλέον ο Λουτσέσκου είναι ήρεμος και θεωρώ απίθανο το να μην θέλει να μπει με τον ΠΑΟΚ στους ομίλους της Champions League. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα εγώ, γιατί όλα αυτά χρονολογικά τουλάχιστον συμπίπτουν με την απομάκρυνση Μίχελ και την έλευση του Μπράγκο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που ήρθε νομίζω ότι έδωσε κάποια πράγματα. Εγώ επειδή δεν άκουσα κανέναν Μπράγκο να μιλάει δημοσίως για τη φιλοσοφία του. Εγώ λέω χρονικά όμως. Χρονικά. Χρονικά εννοείται ότι από τη στιγμή που έφυγε ο Μίχελ, ο ΠΑΟΚ βρήκε μια ορθολογική προσέγγιση της καθημερινότητάς του. Γιατί αν πιάσουμε την κουβέντα για τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, όλοι θα πάνε στις μεταγραφές. Που εκεί μπορώ να σου λέω εγώ παπάδες που έχουν γίνει. Ναι. Παπάδες. Ωραία. Το σημαντικότερο κομμάτι του τεχνικού διευθυντή είναι η καθημερινότητα της ομάδας. Όλα τα άλλα είναι αστεία. Να ξέρεις. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή... Για τον Μπράγκο τώρα δηλαδή τι ακούγεται και περιμένουμε μετά. Να δούμε. Ναι. Ξέρεις σίγουρα τη δουλειά καλύτερα από τον Μίχελ. Αυτό είναι πασιφανές νομίζω. Επίσης είδα ότι ήταν ένας από τους κυρίους που ασχολήθηκε με το θέμα των ακαδημιών και έλυσε κάποια ζητήματα με τα παιδιά που μπορούν να διοχετεύσουν όλα τα ταλέντα για να ψηθούν. Εκεί δεν είναι δουλειά του Μπράγκο. Άλλος είναι η σύνδεση ακαδημίας πρώτης ομάδας είναι ο Γεωργιάδης. Αυτός είναι υπεύθυνος για τις ανανεώσεις των συμβολέων και όλα τα συναφή πλέον μετά το Μίχελ. Με άξονα ότι μπορούν να πάνε και Πορτογαλία σε κάποιες ομάδες και να μην χαθούν. Δεν ήταν, υπήρχε μια σκέψη να πάρουμε μια ομάδα στην Πορτογαλία, δεν προχώρησε. Αυτή είναι. Αγοραστή ομάδα. Ναι, β' εθνικής. Για να πηγαίνει απλά... Για να στηθεί πάνω στα δικά μας τα παιδιά, ναι. Ναι, εντάξει. Αυτό, γιατί τρελαίνουμε, γιατί ακούσεις και τώρα σου πω τώρα. Ο πρώην παρουσιαστής σου, στο πρώτο άξονα που λέει σε κάθε τοποθέτηση, το πρώτο είναι να έχει ο ΠΑΟΚ τον ίδιο προπονητή την επόμενη χρονιά και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Εντάξει, ναι, γιατί είναι παντρεμένος, 23 χρονών παντρεύτηκε. Θα το λυπάσει το φίλο μου. θα το λυπάσει. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα στη ζωή του. Καλά που υπάρχει ο ΠΑΟΚ και βγάζει κανένα χαμόγελο και από την καζάνα του. Τι να κάνει, γιατί δεν είναι. Ναι, ένα δράμα, ένα δράμα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, προσωπικά, μα δεν το λέω.
Όταν λέτε Ρίγκος αυτόν εννοείται. Εννοείται. Είπα και εγώ τι διάλογο. Υπάρχει ολόκληρο story πίσω από το Ρίγκος. Υπάρχει story πίσω από το Ρίγκος. Πώς μπήκε ο Ρίγκος. Πήρε σκυλί που είναι ακριβώς Ρίγκος. Ναι. Ρίγκος, δηλαδή δεν μπορεί. Και γεννήθηκε Ρίγκος, ναι. Ναι, και το λέει Ρομπέρτο, λέει αγόρι μου, είναι Ρίγκος, δεν το βλέπεις. Εντάξει. Είναι κλασική αγγλική ράτσα με μια μουσούδα 30 μέτρα και μου τον έβγαλε πορνοστάρ σε λατινική, σε λατινικό σύριαλ. Στη Σαπουνόπερα. Ναι. Ναι. Ενώ, ενώ είναι Ρίκος. Άμα το δεις το σκύλο, θα δει είναι ο Ρίκος. Το ρωτάς και σου λέει είναι ο Ρίκος. Ναι, αγάπη καλά το σκύλο, πως έλεγε αγόρι μου, Ρίκο. Μιλάει κιόλας. Ναι. Ναι, και το αφωνάζουμε το συνθηματικό. Εντάξει. Έλα. Φιλιά. Πάμε στον επόμενο. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα, καλησπέρα σας. Εγώ είμαι. Ναι. Εσείς, ο πιο υπεύθυνος από όλους για να ξέρεις ποιος είσαι. Αν έχεις ψυχολογικά προβλήματα, εγώ να σου πω εσύ είσαι και πίστεψε στον εαυτό σου. Για λέγει. Ωραία, προχώρα τότε. Λοιπόν, ο Τάσος είμαι. Γεια σου, ρε Τάσο. Αφού ξέρεις και το όνομα, φίλε, η εκπομπή είχε αναβαθμιστεί. Συνήθως κάτι άλλο για να λέγει. Για λέγει. Πρώτα απ' όλα χάρηκα που σε είδα χθες μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω, χθες επειδή καθόμουν εκεί χαμηλά κιόλας, σχεδόν δηλαδή κοντά στον αγωνιστικό χώρο, και ξέρεις, βλέπεις διαφορετικά κάποια πράγματα όταν είσαι τόσο κοντά. Εντάξει, τώρα θα μου πει κανείς, θέλω τώρα με τον Απόλλωνα, ναι, αλλά πάλι βλέπεις, ας πούμε, βλέπεις. Ναι, σε κύριο γήπεδο νίκη με τον Απόλλωνα δεν είχα δει live, να ξέρεις. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, παιδιά, δεν μ' αρέσουν οι υπερβολές γενικά, αλλά τώρα στα 44 μου και έχοντας εικόνες, ας πούμε, και θύμισες έτσι από 9-10 χρονών, πες, ας πούμε, εγώ τέτοια ομάδα στην Ελλάδα δεν έχω ξαναδεί. Αντικειμενικά. Τέτοια ομάδα δεν έχω ξαναδεί. Και θα ήθελα πάρα πολύ, έτσι αν μας ακούνε τώρα και παλιοί, ας πούμε, παοκτζίδες που έχουν ζήσει το ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70, που μέχρι τώρα ήταν ορόσημο, έτσι, σημείο αναφοράς για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Μη συγκρίνεις δύο αυτές τις εποχές, φίλε, πραγματικά, είναι άλλο ποδόσφαιρο. Εποχές. Είναι άλλο άθλημα. Σωστά. Ναι, άλλο, εννοείται. Αλλά κοίταξε, αναλογικά να το πούμε, να το πάρεις, μπορείς να πεις, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ποια ήταν καλύτερη, αν ήταν εκείνη η τωρινή. Εκείνη η ομάδα ήταν ένα απίστευτο project για την εποχή. Ένα τότε. Πεδομάζωμα το οποίο, πεδομάζω. Ναι, το οποίο δεν κόστησε και έφτασε να είναι στην ελίτ του ποδοσφαίρου, ενώ το μέταλλο της ομάδας δεν ήταν ελίτ μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήταν ένα πανέξυπνο project των Σεργιανίδη, Ζέρβα, Παντελάκη, Μπουρουμπούρου, Μπουρουμπούρου, που έφτασε τον ΠΑΟΚ, που άλλαξε στάτους τον ΠΑΟΚ. Αλλά υπήρχαν και συγκυρίες. Η παρουσία του Κούδα. Ο Κούδας τώρα, δηλαδή. Οι πιο πιτσιρικάδες τώρα που δεν ξέρουν και εμείς που τον προλάβαμε στα τελευταία του, εγώ τον θυμάμαι σαν εικόνα τελευταία του σεζόν. Ναι, ναι, και εντάξει, ναι. Γιατί είμαστε ίδια ηλικία πάνω κάτω. Ναι, ωραία. Ναι. Ρε φίλε, άκουγε Κούδας και ξαφνικά ανατρίχιαζες. Ήταν όχι απλώς μύθος. Ναι. Ήταν Κούδας και ΠΑΟΚ. Πήγαιναν μαζί. Ωραία. Άρα λοιπόν. Εδώ τώρα είναι άλλο, είναι πιο επαγγελματικό, μετράει πάρα πολύ η επένδυση, είναι άλλο το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Μην μπούμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε. Ο παλιός, γιατί εγώ μιλάω και με μεγάλους, έχει το μύθο. Ναι, δύσκολα μπορεί να, το, να τον αποποιηθεί, ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Mm. Εντάξει, πάντως, δεν ξέρω παιδιά, εγώ σας λέω, είμαι ενθουσιασμένος δηλαδή, με αυτό που βλέπω. Mm-hmm. Και το καλό είναι ότι θα έχει και συνέχεια και φαίνεται αυτό. Και από τις κινήσεις της διοίκησης και την οτροπία που υπάρχει, έτσι, θα έχει και συνέχεια και τα επόμενα χρόνια δηλαδή, πιστεύω. Από εκεί πέρα, μέχρι το τέλος, αυτό που είχα πει και την προηγούμενη φορά, παιχνίδι, νομίζω ότι έτσι δείχνουν οι παίχτες να το έχουν πάρει. Δεν νομίζω ότι, δεν βλέπω κανένα ίχνος, ας πούμε, χαλαρώματος, ξέρεις, και ας πούμε, εντάξει, όλα καλά και το πήραμε και τελειώσαμε. Και να επισφραγιστεί αυτό και με την κατάκτηση του κυπέλλου. Που νομίζω θα είναι ότι καλύτερο. Καλά, εννοείται αυτό. Ναι. Δεν έχουμε και 30 doubles στην ιστορία μας. Ναι, έτσι σωστά. Να τα βάλουμε. Ευχαριστούμε, Τάσο. Πρέπει να πάμε στο τελευταίο για δύο λεπτάκια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, πάει. Τελευταίος. Δύο λεπτάκια. Καλημέρα. Καλημέρα. Μα ξύπνησες τώρα. Φίλε, 2 η ώρα έχει πάει, είναι μελλοντικά.
προκαλείς και εμάς που θέλουμε να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω και δεν μπορούμε. Συνεχίζεις. Λοιπόν, εγώ είμαι παλιός. Οι πρώτες μου μνήμες από τον ΠΑΟΚ ήταν από το Χαραλαμπίδη και τον Αφεντουλίδη, τον Λέαδρο, τον Σιμεωνίδη κτλ. Όντως ο ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70 ήταν ένα ή δύο επίπεδα σε σχέση με το ποδόσφαιρο που παίζονταν πριν. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα έπαιζαν οι ίδιοι παίκτες επί μια τριετία-τετραετία, χωρίς αλλαγές, με πολύ ελάχιστες προσθήκες, και είχαν ένα δέσιμο το οποίο ήταν απίστευτο. Mm-hmm. Έτσι είναι. Τότε υπήρχαν δεκαετίες βασικά. Δεν έφευγες ούτε με... Πήγε να φύγει ο Κούδας και θα χώριζε η χώρα στα δύο. Το να βλέπεις τον Κούδα από το κέντρο του κηπέδου να πετάει παλιές στα χέρια, στα πόδια του Παρίδη και του Ασλανίδη μυρογνωμόνιο, ήταν κάτι φοβερό. Να μην σου πω τις ξεφτύλες που έτρωγαν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού όταν ερχόταν εδώ. Ο Αγγελής, ας πούμε, ο Συνετόπουλος. Ήταν άλλη εποχή. Ήταν αλλιώς το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αυτοί οι παίκτες τι θα μπορούσαν να είναι σήμερα. Mm-hmm. Αλλά ο ΠΑΟΚ όντως ανέβασε το ελληνικό ποδόσφαιρο δύο επίπεδα. Και την κράτησε αυτή τη θέση μόνος του, παρά το γεγονός ότι δεν έχει πάρει πρωταθλήματα, ένα πρωτάθλημα για την ομάδα. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα για τους χορηγούς, Στέργιο. Θα σε απολαύσουμε στις 7. Θα σε έχω δίπλα για σχόλιο. Νομίζω θα είμαι κάπου αλλού. Δεν οδάσεις και ένα παιχνίδι σαν το παραδόσιο. Δίπλα. Λοιπόν, μέχρι να κάνουμε την κλήρωση, να συγκεντρώσεις λίγο τα ονόματα. Πες μου λίγο. Ναι. 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 20. Το 4. Ναι. Το 7. Ναι. Το 11. Ναι. Το 17. Mm-hmm. Και το 19. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι να βρεις ποιοι είναι τυχεροί, να πω ότι μαζί μας είναι τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια. Αλλά οι επιλογές είναι πάρα πολλές στα Alter Ego. Βρίσκεται από σακάκια, παπούτσια, παντελόνια, κοστούμια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλο Μελά 36 και alteregofashion.gr για να πείτε και να πάρετε μια γεύση για ό,τι υπάρχει. Και να ξούς, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια τη σεζόν πολιτικά παπούτσια Νάξους και βρίσκεται και εσείς στην ανδρική συλλογή στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο και κατάστημα υπάρχει και στο Ελευθέρως Βενιζέλος. Μαζί μας ήταν φυσικά η Στίχημαν με πάρα πολλές επιλογές, μεγάλα πρωταθλήματα, live streaming, τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, μεγάλες αποδόσεις, εύκολα και λειτουργικά προγράμματα για κινητά iOS και Android. Πολλά τα ειδικά στοιχήματα. Πολλά τα ειδικά στοιχήματα. Το Seri Application, το παιχνίδι της Στοίχημαν είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει το online καζίνο της Στοίχημαν. Δεν υπάρχει πιο ολοκληρωμένο πακέτο για όσους τους αρέσει το αθλητισμός είτε το καζίνο. Μαζί μας ήταν και το Ρίτσι Καζίνο με τον Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Να γίνεται ένας χαμός. Ακόμα 4 παραστάσεις, η πρώτη από αυτές την Παρασκευή. Κλείστε γύρω στη θέση. ticketservice.gr, καταστήματα public, στα ταμεία του καζίνο και τηλεφωνικά 217-234-567 και επειδή είναι μια ώρα φαγητού, είναι ακριβώς 2, όσοι στο κέντρο Θεϊκών Φυσιτοπολίου, Αγγελάκη 10, ακριβώς στο κέντρο της πόλης, είναι η καλύτερη επιλογή, έχω την εντύπωση. Έχουν κάνει τα παιδιά ένα καταπληκτικό χώρο επί της Αγγελάκη στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου και όσοι είστε στο σπίτι και δεν θέλετε να βγείτε έξω από αυτό. Το delivery λειτουργεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Εύκολο τηλέφωνο 2310-221-321. Εξυπηρετεί το Θεϊκό ανατολικά έως και τον Τούμπα και δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ. Πάρα πολύ μεγάλα σάντουιτς, μεγάλες μερίδες, κορυφαία ποιότητα. Διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Δωρεάν οι αλυφές σε όλα τα σάντουιτς του Θεϊκό Πιστοπολίου και προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα, άλλη μία δώρο. Λοιπόν. Οι 5 τυχεροί για σήμερα, για τα εισιτήρια. Γούναρης Οδυσσέας, το κινητό σε 661. Δανάτσκος Χρήστος, το κινητό σε 867. Σίμος Δημήτριος, το κινητό σε 018. Λοιπόν, το επόμενο είναι Ματαράγκας ή Ματαραγκάς Λεωνίδας, το κινητό σε 111.
και Ζέρβας Δημήτρης, το κινητό σε 003. Γούναρες Οδυσσέας, Δανάτσκος Χρήστος, Σίμος Δημήτρης, Λεωνίδας Ματαράγκας και Ζέρβας Δημήτρης θα ενημερωθείτε εντός των επόμενων λεπτών για το πώς θα πάρετε τα εισιτήριά σας. Θα δώσουμε και αύριο, νομίζω, εισιτήρια αγάπη. Έχουν μείνει και τα 3 εισιτήρια για το βόλεϊ. Θυμίζουμε, καλείτε 287 και 3 οχτάρια. Κερδίζετε ένα εισιτήριο για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ενισχύστε, παιδιά. Είναι σημαντικό παιχνίδι γιατί είναι για το Final Four. Μάλλον το εισιτήριο θα το πάρει όποιο. Και θα πάει στο Final Four, τέλος πάντων, ποιο το πάρει. Στην Ιερά Βέτρα. Knockout match είναι στο παρατάκι. Οπότε είναι σημαντικό. 287 και 3 οχτάρια. 3 έχουν μείνει πλέον. Καλείτε και κερδίζετε. Μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθείτε το ανάλυση εδώ. Bayer Press. Αυτά από εμά. Καλό μεσημέρι.